Γεια χαρά φίλες και φίλοι του PSAddict.gr και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα επεισόδιο Gamecast Special, τόσο special που μαζευτήκαμε σε όλη την Ελλάδα δύο ζήσιδες σε ένα panel. Εντάξει, αυτό είναι μεγάλη συγκυρία να ξέρεις, είναι πλανητική ευθυγράμμιση. Ευτυχώς δεν βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο φίλε, γιατί νομίζω ότι θα λειτουργούσαμε ήλι αντίλι. Θα γινόταν ένα δεύτερο Big Bang. Είσαι ο έκτος ζήσης, το είπα και πριν, είσαι ο έκτος ζήσης που γνωρίζω στη ζωή μου και που μιλάω μαζί του. Ωραία, τέλεια. Μπορούμε να κάνουμε ένα... Αλλά είσαι ο πρώτος στην καρδιά μου. Πώς τα λες έτσι. Μπορούμε να κάνουμε έτσι ένα σύλλογο, να βγαίνουμε κι εμείς, που και που σε καμιά παρέλαση, σε κανένα κάτι, όλοι και όλοι. Ζήσεις, όπως καταλάβατε, ζήσεις Ρούμπος κοντά μας, Άλεξ Άσης, τα υπόλοιπα νεαρά παιδιά της παρέας μας εδώ πέρα. Μαζευτήκαμε να πούμε κάτι, ξέρω εγώ, εδώ στα μικρόφωνα, στις οθόνες σας. Ας κρατήσουμε λίγο συντροφιά όπως κάθε φορά. Και όπου μας βγάλει, μωρέ. Εντάξει, έχουμε ένα θέμα. Να γνωριστούμε λίγο με το ζήσει και λέμε δεν ανοίγουμε και καμιά κάμερα, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι να. Εντάξει, πάντα όταν βρίσκεσαι σε παιδί μου με ανθρώπους που γουστάρετε πάνω κάτω τα ίδια πράγματα, δεν τελειώνει κουβέντα, το ξέρετε. Θα το δείτε. Ναι. Ζήσει, καταρχάς να σου πω και από εδώ ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Που αποδέχτηκε την πρόσκληση αμέσως. Γιατί ξέρω ότι εντάξει, ήταν και μια περίοδος πολύ ζώρικη και λόγω εορτών και επαγγέλματος κτλ. Ναι, αλλά παρόλα αυτά χάρηκα πάρα πολύ γιατί σου λέω, σας παρακολουθώ, σας διαβάζω, ενημερώνομαι, βλέπω ότι μας αρέσουν τα ίδια πράγματα και είναι χαρά μου. Είναι πραγματικά χαρά μου. Και τα λεφτά που μου έδωσες, αλλά και. Εντάξει. Και αυτό μέσα στο πρόγραμμα είναι. Επλήρωσε η Sony και έπρεπε να πάνε κάπου. Χαρά μου. Ευχαριστούμε εδώ τη μαμά Sony που από πίσω μα σιγοντάρει εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Νομίζω ότι θα σας αρέσει το σημερινό επεισόδιο. Πάμε λίγο έτσι να γνωρίσουμε και εμείς, θα έλεγα, το ζήσει λίγο καλύτερα. Βλέπω και εκεί πέρα πίσω ζήσει διάφορα. Βλέπω ένα The Last of Us, το οποίο δεν το φτάνω να το κατεβάσω και εγώ τώρα, είναι η αλήθεια από τη συλλεκτική. Βλέπω ένα Ratchet Press Kit. Τι βλέπω, ένα Batman Man, ένα Yoda. Λοιπόν, συλλεκτική, αυτή είναι Batman, Crow δεν φαίνονται καλά. Από εδώ είναι τα Lego μου, σιγά σιγά τη μεγαλώνω τη συλλογή. Θα φτιάξω όλο αυτόν εδώ το χρόνο και με άλλα πράγματα. Αυτό είναι ο Darth Vader που αράζει, δεν ξέρω αν φαίνονται καλά. Ναι, εδώ, δεν πολύ φαίνεται καλά. Γενικά δεν φαίνεται καλά, δεν έχω και καλή κάμερα, στα έλεγα πριν. Θα τα φτιάξω, θα το φτιάξω το χώρο, θα φτιάξω ωραία. Να γίνει ένιο. Εσύ γι' αυτό βγήκε στο χώρο. Ζηλεύω λίγο, ας πούμε, βλέπω το δικό σου πλάνο από πίσω. Γι' αυτό βγήκε σε εμάς, ρε. Με τα λεφτά που θα σου δώσουμε, μια καινούργια κάμερα, ένα λαπτοπάκι, κάτι τώρα. Σε σένα βλέπω και το PlayStation το 1 πίσω εκεί. Το τιμημένο, το αγνό, το όμορφο, το ωραίο. Εμένα είναι στην αποθήκη. Δεν είχα τόσο χώρο να ανεβάσω όλες, να κάνω και display κονσόλες. Ίσως γίνει και αυτό κάποια στιγμή, θα δούμε. Καλά, και εγώ, άμα θυμηθούμε την εκπομπή, τώρα μιλάμε για πριν από 2 χρόνια όταν ξεκινήσαμε, έβγαινα από κρεβατοκάμαρα με μία ντουλάπα από πίσω, έτσι. Όπως βγαίνω εγώ τώρα. Όπως ο Άλεξ, ναι. Μετά μετακόμισα και κάπου έκανα ένα δικό μου χώρο, ας πούμε, και είμαστε λίγο πιο άνετα. Πάντως, ότι... αυτό που μου λέμε τώρα μου δίνει την πάσα να πω ότι εμείς, ρε παιδί μου, που ασχολούμαστε με αυτό, ξέρεις, που βλέπουμε από πίσω, ανεβάζουμε και φτιάχνουμε και συλλέγουμε. Είναι ένα χόμπι το οποίο από τότε που έχω ξεκινήσει ουσιαστικά το έχω και κείμενο στο stand-up μου. Εγώ έχω υπάρξει gamer όλη μου τη ζωή από Atari 2600 μέχρι σήμερα. Είναι ένα χόμπι για το οποίο ό,τι χρήματα και να έχω δώσει δεν θα έχω μετανιώσει ποτέ. Ποτέ δεν έχω μετανιώσει αυτά τα χρήματα. Ξέρουμε πώς είναι τα χόμπι, όλοι έχουν κάτι, ρε παιδί μου, το δικό τους κόλλημα, αμάξια, γήπεδο, αθλητισμό, οτιδήποτε. Εγώ δεν το έχω μετανιώσει ποτέ. Μη σου πω. Θα το τολμήσω, βαριά κουβέντα, να πω ότι με έχει κάνει και καλύτερο άνθρωπο το gaming. Ναι, γιατί όχι. Πολύ καλό. Βαρύζει έτοιμα πάντως, έτσι. Γιατί βλέπουμε... Βαρύζει έτοιμα. Το αν όντως σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Αν και νομίζω ισχύει. Δηλαδή κάτι εμπειρίες που έχει ζήσει στο gaming, νομίζω δεν μπορείς να τις βρεις πουθενά άλλο, έτσι. Ισχύει. Και βασικά για να μην είναι μακρηγορό, το δικό μου πιστεύω είναι το εξής. Επειδή το gaming, εγώ ειδικά έτσι όπως έχει εξελιχθεί, το θεωρώ σαν μια καινούρια, μια διαφορετική μορφή αφήγησης ιστοριών. Και επειδή οι ιστορίες έχουν τη δύναμη να σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο, εξού και το gaming λοιπόν έχει τη δυνατότητα να περνάει και πολύ δυνατά μηνύματα και θετικά μηνύματα και να σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Το πιστεύω. Είναι και ένα interactive μέσο, έτσι. Δηλαδή τα υπόλοιπα μέσα διασκέδασης, π.χ. μουσική, ταινίες, δεν είναι interactive όπως είναι ένα παιχνίδι, έτσι.
Ακριβώς αυτό. Και σοκαρίστηκα πριν κάποια χρόνια που διάβασα ότι η gaming βιομηχανία πλέον είναι νούμερο ένα στον πλανήτη, νομίζω. Από το entertainment εννοώ. Είναι νούμερο ένα. Ούτε κινηματογράφος, ούτε Hollywood. Gaming industry. Ισχύει. Έχει ξεπεράσει πλέον. Ναι. Πάντως, μου έδωσε πολύ ωραία πάσα για την πρώτη ερώτηση έτσι, που ήθελα να σου πω. Μια γενική. Το ποια είναι η σχέση σου με το gaming, δηλαδή πώς ξεκίνησες, με τι ασχολήθηκες από κονσόλες, από παιχνίδια, τις συνήθειές σου, έτσι γενικότερα μέχρι σήμερα, παιδί μου, πέντε πράγματα. Ήδη μας είπες ότι ξεκίνησες με το κλασικό πατροπαράδοτο Atari, έτσι. Δεν έχω σταματήσει. Από τότε λοιπόν, 80 κάτι Atari 2600 που καταστράφηκε, ανατινάχθηκε ο εγκέφαλός μου, το είχε ένας φίλος τη γειτονιά. Το συνδέσαμε στην παλιά την τηλεόραση, αυτές τις μεγάλες διάλυνες που ήταν 120 κιλά με το γυαλί, τον τιγκούρμπα. Χράτσα από πίσω το σκάρτ και καταστράφηκε ο εγκέφαλός μου. Αυτό συνεχίστηκε με τα arcade μαγαζιά, με τα 50 που ρίχναμε και τάιζα coin-ups, λιώσουμε αδιανόητο, και σιγά σιγά μπήκε μετά στη ζωή μου το Amstrad 6128, Amiga 500, και μετά περνάμε στα PC, τσουκου, μέχρι που το 95 μου πουλάει φιλαράκι μου μεταχειρισμένο το PlayStation το 1. Και that's the end of the story. 95 τι διάλογο, 3 μήνες το έχει. Πότε πρόλαβε, το έπαιξε και το πούλησε κιόλα. Δεν το άρεσε. Βλακίε, 96, πότε βγήκε, 95 βγήκε. 95 νομίζω τύπου Ιαπωνία, 96 Ευρώπη, κάπου έτσι. Ψέμα. Τότε 96 θα ήταν. Είμαι και μια ηλικία, συγγνώμη. Θα με συγχωρέσετε για τις ημερομηνίες. Λοιπόν, το 1988 παίρνω το PlayStation το 1. Λοιπόν, όχι, ναι, 96. Εντάξει, μπορεί, ναι, μικρή σημασία. Μπορεί και 97. Και καταστραφικά. Καταστραφικά. Τελείως. Ανατινάχθηκε ο εγκέφαλός μου. Δεν έχω δοκιμάσει. Καλά, είχα δοκιμάσει παλιότερα Sega, μπλα 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 κτλ. Εννοείται. Αλλά μετά το PlayStation το 1 δεν μεταπτύσσα σε καμιά άλλη κονσόλα. Φανατικός από τότε μέχρι σήμερα. Κάθε μοντέλο που έχει βγει. Και χιλιάδες εργατόρες σε παιχνίδια, σε games. Χιλιάδες. Σε βλέπω εκεί πέρα, κάτι Demon's Souls, κάτι τέτοια, κάτι Ratchet, και αυτά τα έχεις τιμήσει δε όντως. Ναι, και επίσης ήμουνα και πολύ. Ήμουνα εναντίον των Souls παιχνιδιών. Όχι γιατί δεν είναι καλά παιχνιδιά, αλλά γιατί επειδή είχα βιώσει, είχα κάψει λίγο την γόνα μου στο παρελθόν. Έλεγα, όχι, να σου πω κάτι, είμαι και μέσα ηλικία, αν ανεβάσω πίεση, θα μείνω. Αλλά. Θα μου λέω εγώ, ναι. Ναι. Δεν είχα σπάσει χειριστήρια, αυτά που έχουμε ζήσει όλοι, ρε παιδί, και έλεγα, εντάξει, όχι. Αλλά μπήκα στο μικρόβιο ξανά με το Demon's Souls το remake για το PS5. Το οποίο είναι αδιανόητο αριστούργημα. Και το στρίμαρα αυτό, και με τη βοήθεια και των παιδιών στο stream που με βοηθούσαν, εξής πήγαινε από εδώ, κάνε αυτό, κάνε εκεί, πήγαινε εκεί, εκεί μέσα, πορώθηκα. Και μετά μπήκα σε κύρο. Και μετά τέλος. Hooked. Και τώρα είμαι στη διαδικασία που θα τελειώσω τα Souls όλα πριν το Elden. Νομίζω έχεις δίκιο σε αυτό, για να πω ότι γενικά πλέον το Demon's Souls όποιος έχει PS5 το παίρνει, και αν είναι το πρώτο Souls ακόμα καλύτερα, δηλαδή είναι αδιανόητο. Είναι και σχετικά πιο εύκολο, θα έλεγα, σε σχέση με Dark Souls 1 π.χ. Dark Souls 2 και τα σχετικά. Εγώ είχα περίεργη πορεία, γιατί είχα παίξει, το πρώτο μου Souls παιχνίδι εμένα ήταν το Bloodborne. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή. Παραμύσω. Και μετά πήγα Dark Souls 3 άσχετο. Δεν είχα παίξει ποτέ το 1 και το 2. Άρα Bloodborne, Dark Souls. Και μετά έπαιξα Demon Souls και μετά πήγα σε Ρι, σε Κύρο. Ναι, λες, ναι, λες και βλέπεις Star Wars, το 4, ναι. Το 5, το 6, το 7,5, το 2. Το 2 και το 1. Ναι, καμιά σειρά στη μέση, Disney Plus και μετά τέτοια. Και ναι, όχι, okay, ωραία το πήγες. Καλά το πήγες, γιατί έπαιξες στα διαμάντια, ρε παιδί μου. Δηλαδή το Demon Souls, το remake, το Bloodborne, ας πούμε. Okay, θα συνεχίσεις με τα Dark Souls, πιστεύω ότι θα το πας καλά. Το Sekiro πώς φάνηκε σε σχέση με τη διαφορά στην οτροπία σε σχέση με τα Souls? Είναι το αγαπημένο μου μέχρι στιγμής. Άντε. Ναι. Έφαγα πάρα πολύ ξυλό. Είναι κωμικό αυτό που βίωσα. Όλοι μας, ρε, όλοι μας. Έφαγα πάρα πολύ ξύλο και θα σας πω το εξής. Το έχω πει και στο stream μου. Ο τελευταίος, θα με συγχωρήσετε με τα ονόματα, είμαι χαλιά. Ειδικά σε Μιαζάκι παιχνίδια που είναι ο The Godless of the Endless of the Cosmos. Εντάξει, εκείνο γράφει λεξικό, έτσι ανοίγει, ναι, παιδί μου, διαλέγει. Ναι. Είναι world builder. Αλλά αυτό πάντα περιλαμβάνει το γεγονός ότι έχει άπειρα ονόματα. Anyway, ο τελικός κακός του Sekiro, η Σιτσίνη, η Σινή, η Σιμίτσι. Ισιν, νομίζω το λέγαμε. Ισιν. Εκτός ότι έχω ανεβάσει βιντεάκι το οποίο είναι 2 ώρες που τρώω ξυλό, απλά 2 ώρες που τρώω ξυλό, έτσι.
Έχω άνω το 18 το βιντεάκι. Ναι, 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 ναι. Μιλάμε για πολύ hardcore. Έχω μετρημένα, γιατί τα μέτρησα συνολικά για να τον βγάλω 90 tries. 90. Αλλά ούτε τσίζ, ούτε χακές, να το πούμε αυτό, ούτε να δω κολπάκια. Ξύλο, get good. Ξύλο, ξύλο, ξύλο. Έχω πολύ υπομονή, εντάξει. Αυτό το έχω, ναι. Εντάξει, είσαι αυτό σου έλεγα. Ότι υπομονή σου φάνηκε, νομίζω. Έχω υπομονή. Αυτό έχω υπομονή. Στο Demon's Souls έχω άλλο βιντεάκι επίσης 2,5 ώρες που πέφτω από γκρεμούς. 2,5 ώρες. Πέφτω. Καλή και πολλές παγίδες αυτό. Έχει πάρα πολλές παγίδες στο Demon's Souls. Σε σχέση ειδικά με άλλα. Πραγματικά πολύ, πολύ αρρωστημένο μυαλό. Πολύ αρρωστημένο μυαλό ο σχεδιασμός αυτού του παιχνιδιού. 2-2,5 ώρες πέφτω από γκρεμούς. Ποιος ήταν, πού είναι ο Lichmonger? Ο Lichmonger πού είναι? Lichmonger, αυτό το τέρας με βδέλες, με λάσπης. Α, στο, εκεί ο Βάλτος. Εκεί στο αυτός Βάλτο, άστα να πάει. Κάτι παραπήγματα ξύλινα. Στην αρχή της πίστας που δεν βλέπεις καν μπροστά σου το τι γίνεται εκεί πέρα. 2,5 ώρες πέφτω από γκρεμούς. Τέλεια. Είναι αυτό που βρίζουν όλοι το CB, ωραία, με τους Βάλτους. Ναι. Να τολμήσω δηλαδή να μαντέψω 2022 πιο αναμενόμενο παιχνίδι Elden Ring. Ναι. Άνετα, με διαφορά, ας πούμε. Με διαφορά. Με διαφορά. Το περιμένω πώς και πώς. Γιατί, θα σας πω γιατί. Σε σχέση με το Sekiro, το οποίο είναι ό,τι καλύτερο έχω νιώσει σαν responsive σύστημα μάχης, ό,τι ναι, καλύτερο. Παρόλο που μπορεί να είναι δύσκολο, παρόλο που το setting μπορεί να μην αρέσει πολλούς λόγω Ιαπωνίας και σαμουράι, μπλα μπλα μπλα. Ξέρεις, πολλοί μου έχουν πει ότι ξέρεις τη γαμό, αλλά δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου, το setting. Θέλω πιο medieval fantasy. Το καταλαβαίνω. Το σύστημα μάχης δεν υπήρχε. Οπότε το περιμένω πώς και πώς το Elden Ring. Πραγματικά, και βλέποντας κιόλας το πόσο μεγάλο θα είναι, διαζύγια. Θα φύγουνε διαζύγια. Μην το γελάς καθόλου. Μην το γελάς καθόλου. Ζήση μου, θα φύγουνε διαζύγια. Μου φαίνεται τόσο περίεργο να λέω το όνομά μου μιλώντας σε κάποιον άνθρωπο. Ναι, δεν έχει ξανασυμβεί σχεδόν ποτέ. Η αλήθεια είναι το Elden Ring και εγώ που το δοκίμασα στον Edward Testan και ο Στάθης που το δοκίμασε. Το δοκίμασατε! Ναι, είχε. Ήμασταν από του τυχερού. Τέλος πάντων, αρκετοί μπήκαν, η αλήθεια είναι. Αν θέλετε, μπορώ να φύγω και μου λέτε, όπου την γυρίσα. Δεν έχω μιλήσει με κανέναν. Πείτε. Να, σου πει ο Στάθης περισσότερα. Που τον έχει περισσότερε ώρε. Νομίζω είναι λίγο σοκ. Είναι το επόμενο βήμα για open world, θεωρώ. Τόσο καλό. Λοιπόν, ψάχνω δικηγόρο. Εντάξει, ζήσει. Φεύγει αυτή η Ubisoftίαση, φεύγει επιτέλους αυτή η Ubisoftίαση και σε αφήνει να πας να εξερευνήσεις Skyrim φάση, να φανταστείς. Αμα. Σου ανοίγει το χάρτη, ρε παιδί μου, και σου λέει. Δεν σου λέει καν που υπάρχουν dungeons και να βρεις δυνάμεις και τέτοια. Να ρωτήσω την ερώτηση που θα ρωτήσουν όλοι. Ξυλό, καλό. Εγώ έφαγα ξυλό, ναι. Όχι, στην αρχή ναι. Αλλά είναι, τι να σου πω, επίπεδου. Okay, δεν είναι παιχνίδι σαν το Bloodborne, αλλά τόσο ξύλο θα φας περίπου. Δηλαδή, είναι στις πρώτες περιοχές μέχρι να το μάθεις λίγο, και μετά, αφού γίνεις καλός, παίρνεις το πάνω χέρι και μετά πάρεις. Διάφορες ικανότητες, οι μαγείες ήταν πολύ δυνατές στο παιχνίδι, ίσως τις νερφάρουν λίγο κοντά στο launch. Άλμα, επίσης. Άλμα, άλογο. Άλμα, άλογο. Αλληλούια. Τα βασικά, ξέρεις. Ναι, τώρα παίζουμε. Τώρα παίζω τον Demon's Souls το 1, που είναι πιο παλιό παιχνίδι, ρε παιδί μου. Και το άλμα είναι το. Ναι, διπλό κυκλάκι. You died. Το κλασικό. Εντάξει, αυτό είναι που δεν είχαν το άλμα καν. Πω, εντάξει, ψήθηκα. Λοιπόν, Elden, όπως το νούμερο ένα περιμένω. Έρχεται σύντομα. Φεβράριο, νομίζω, γίνεται χαμός. Καλά, από κυκλοφορίες γίνεται χαμός. Δηλαδή έχει. Horizon, έχει το Elden Ring, έχει το. Dying Light 2, μπράβο. Ιανουάριο Pokémon, για τους fans της Nintendo, να πούμε κι αυτό. Ναι, και εγώ είμαι μεχ από αυτά που έχω δει. Μεχ. Το οπωσδήποτε το Horizon, εννοείται το Horizon. Dying Light, εξαιρετικό, δεν νομίζω ότι θα είμαι από τους πρώτους που θα τρέξουν για το Dying Light, αν και το περιμένω. Ο Alex τώρα κλαίει. Για το Dying Light. Όχι, εξαιρετικό. Έχω παίξει και co-op. Πολύ, πάρα πολύ γέλιο. Πολύ γέλιο. Απλά φαντάσου ότι θα έχουμε Elden Ring και Horizon. Και έχουμε και ένα παιδί. Εγώ τουλάχιστον. Ναι, δεν ένα έχω παιδί. Πόσο έχεις εσύ, Ζήση? Εγώ ένα έχω. Ένα κι εσύ. Πόσο? Ναι. Είναι 14 μηνών. Ω, είναι μικρούλι. Εμένα 5 χρονών παίζουμε μαζί. Έχει τελειώσει, έχει κάνει 3 complete runs στο Pathless, μόνος του. Έλα, πες την αλήθεια, και τον Demons δεν το βγάλεις μόνος σου.
Έχω ανεβάσει βιντεάκι που δεν τον δείχνω. Απλά ακούγεται τη φωνούλα του που προσπαθώ στο κανάλι στο YouTube. Θα δείτε το γράφω with Marcos που πολεμά τον τελευταίο και σχολιάζει από δίπλα μου. Ωραίος. Ναι. Ω, γουστάρει πολύ. Ναι, αυτό γουστάρει και πολύ. Πάλι μου δίνεις πάσα σε αυτό που θέλω να πω. Με μέτρο. Πώς? Πάντα. Με μέτρο πάντα. Το Pathless πάντως που είπες είναι από αυτά που έχω καταστήσει τώρα στην κονσόλα για να παίξω τον επόμενο καιρό. Δηλαδή το πήρα και μ' άρεσε ακόμα έτσι πέρσι τέτοια εποχή που έχει κυκλοφορήσει. Το έχουμε τελειώσει 4 φορές. Μπράβο στο μικρό, μπράβο. Εντάξει, είναι και 5 είπες. 5, ναι. Πολύ είναι... απλοί χειρισμοί. Mm. Εύκολο να το κατανοήσει το πώς, τι πρέπει να κάνει. Οπότε εκτός από τους bosses, έτσι. Τους bosses το δίνεις στον bot. Okay, ναι. αλλά ναι. Αλλιώς Solaras τώρα μπορείς να τον πας. Που είναι παρόμοια φιλοσοφίας. Πιο δύσκολο. Δηλαδή έτσι που το έχω τσεκάρει είναι λίγο πιο active. Ενώ το Pathless π.χ. αν χάσεις το Mark. Οκ, okay, ναι. Εντάξει, χάνεις απλά την ταχύτητα έτσι στο Pathless. Μάλιστα, ενώ στο ναι. Solaras έχει λίγο platforming, χτυπήματα μάλιστα. Σε σωστή στιγμή και δεν έχει accessibility options να σε βοηθήσει. Αλλά ψάχνω, ναι. Ψάχνω τέτοια παιχνιδάκια που να είναι σε αυτό το σκεπτικό. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι το επόμενο παίζει να του δώσω Journey. Α, ωραίο. Ναι. Και αυτό απλό στο χειρισμό του. Ωραίο. Δείτε όντως. Πατεράτες να μαθαίνετε. Μην αρχίσετε τώρα τα Fortnite και τέτοια. Έχετε όχι. Όχι. Αν και, okay. Μπορεί να είναι καλό. Όχι ακόμα. Ναι, όχι ακόμα. Εντάξει, πιο μετά. Αυτό, ναι, εντάξει. Όταν θα έχει τα δικά του λεφτά να πάρει δικό του. Μετά, άνετα. Θα σου λέει η μπαμπά, θέλω V-Bucks. Πού είναι τα V-Bucks μου, να πάρω το skin του Spider-Man, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. 10 σημεία συμβουλές. Έτσι, για νέους gamers από πατεράδες gamers. Έτσι. Ωραίο. Και ήταν και αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω, ότι πώς και αν, βέβαια, τα καταφέρνεις το να ασχολείσαι με το gaming, παράλληλα εννοείται με την επαγγελματική σου καριέρα, με την οικογένεια, με όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που μπορεί να έχεις. Από πότε έχεις ξεκινήσει δηλαδή, βασικά, ρε παιδί μου. Θα σας πω το μεγάλο μυστικό, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι με ρωτάνε αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι nocturnal animal. Δηλαδή, όταν οι υπόλοιποι πέφτουν για ύπνο, εγώ αρχίζω και ενεργοποιούμε και αυτό το έχω από το σχολείο. Οπότε τι γίνεται. Ναι, δεν, όντως, εγώ κοιμάμαι πάρα πολύ λίγο. Δεν το συνιστώ, ούτε το προτείνω. Καλό είναι να κοιμόμαστε όσες περισσότερες ώρες μπορούμε, γιατί ο νυχτερινός ύπνος δεν αναπληρώνεται. Παρ' όλα αυτά, εγώ έτσι είμαι φτιαγμένος από το σχολείο. Και οπότε και τις ταινίες που βλέπω μόνος μου, όχι με τη γυναίκα μου, γιατί εγώ βλέπω γύρω στις 2 ταινίες την ημέρα. Η ταινία σειρά, ξέρω εγώ, παρακολουθώ πάρα πολύ, ναι. Την Κυριακή θα κάνω μόνος μου εκπομπή με το Ζήση, φύγετε όλοι, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, είναι δουλειά μου, αυτό είναι και η δουλειά μου κιόλας και εκπαιδεύομαι, είναι και σχολείο μεγάλο για μένα αυτό. Οπότε το gaming τώρα τελευταία ειδικά αυτή την περίοδο έτσι λίγο έχει μπει λίγο πιο μειωμένα, αλλά στην πανδημία, ας πούμε, μέσα στο lockdown. Αέρας. Okay. Ναι, αφού δεν δούλευα κιόλας. Αλλά πώς τα μανατζάρω. Βράδυ λοιπόν, μόνο βράδυ. Άμα δείτε και το stream μου, το Boomer Stream, μιλάω σιγά για να μην ξυπνήσει το παιδί. Οπότε είναι τέτοια η κατάσταση του στο stream μου. Είναι φοβερή, φίλε. Ουρλιάζω, τρομάζω από κάτι horror game, ας πούμε. Και πρέπει να ουρλιάξω. Α! Χαιρετώ μέσα! Είναι αυτό. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Βράδια και πάντα 2 ώρακια. Δεν μπορώ παραπάνω γιατί αρχίζω και ρετάρω. Νομίζω υπάρχει καταγεγραμμένο GIF με μένα που κοιμάμαι. Με περίπτωση στο God of War. πολύ αργά, ήταν πολύ αργά. Είχα παίξει πάρα πολλές ώρες και κάποια στιγμή είχε ένα διάλογο. Και υπάρχει μια φωτογραφία μου που είμαι στον καναπέ. Για μερικά δευτερόλεπτα έκλεισα τα μάτια μου και λίγο έφυγα. Καλό, ωραίο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και εγώ πλέον βράδια. Καταλαβαίνω αυτό που λες. Βράδια, δηλαδή έτσι όταν θα πέσει μικρή για ύπνο, ξέρω εγώ, ή θα δούμε ταινία με την Ελένη, ή θα ράξω εγώ και θα παίξω 2 ώρες, παιδί μου. Κάτι ότι είναι να παίξω και τέλος. Μετά ξέρω εγώ, σβήνει το. Κάπως έτσι. Απλά να πω ότι δεν μου λείπει το παιχνίδι, καθότι εμάς είναι αγοράκι ο Μάρκος και βιώνουμε το. Εγώ βιώνω την υπόλοιπη ώρα που μαζί του παίζω πάλι. Έτσι. Είναι σε γενική ηλικία που απλά παίζουμε επί τραπέζια, παίζουμε αμαξάκια. Είναι ένα παιχνίδι. Και οπότε, ναι. Εντάξει. Δεν μου λείπει το παιχνίδι γενικά. Αυτό. Βάλτε παιχνίδι στη ζωή σας. Να, ένα μήνυμα. Κι άλλο, σημειώστε κι άλλο. Γι' αυτό. Βάλτε κι άλλο. Όχι, ωραία είναι αυτό που είπες. Μ' αρέσει και είναι και ένας τρόπος, επειδή είναι σε τέτοια ηλικία το παιδί σου, που μπορείς αυτό που λες και εσύ να παίξεις μαζί του. Τώρα θα είναι video games, θα είναι κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Μπορείς να το συνδυάσεις. Είτε είναι αγόρι, είτε είναι κορίτσι, ας πούμε. Μπαίνουν στο gaming και υπάρχουν 1000 παιχνίδια.
για τέτοιες ηλικίες απλά και επιτραπέζει ψηφιακά και οτιδήποτε άλλο. Απειρά, ναι. Μια χαρά. Το PS5 το έχεις, έτσι. Day one, αν θυμάμαι καλά. Day one, σωστά θυμάσαι. Πώς σου φάνηκε. Yeah. Δηλαδή, έχουμε, να την πω καλύτερα την ερώτηση, πιο ολοκληρωμένη. Yeah. Ένας χρόνος πριν από λίγες μέρες έκλεισε το PlayStation 5 γενικότερα, έτσι. Ένας χρόνος next gen, να το πω έτσι. Πώς σου φαίνεται, ρε παιδί μου, σου ρωτάω κατευθείαν το PS5 γιατί ξέρω ότι δεν έχεις άλλη κονσόλα. Yeah. Να κάνω λάθος, έτσι. Οπότε, πώς σου φάνηκε έτσι, το PS5 σαν νέα κονσόλα και γενικότερα σαν νέα γενιά. Τι είναι δηλαδή αυτό που σου άρεσε, σε εξήταρε ή και σε απογοήτευσε, έτσι. Εγώ δεν είμαι πάρα πολύ τεχνικός τύπος, έτσι ώστε να ξέρω συγκριτικά τεστ ή οτιδήποτε. Ευτυχισμένος. Αλλά μιλώντας καθαρά μόνο για την κονσόλα, θα πω ότι το πρώτο πράγμα που με έκανε μεγάλη εντύπωση εξ αρχής ήταν οι χρόνοι, τα loading times, τα οποία ήταν σοκαριστικά. Περνώντας από το PlayStation 4 στο 5, ήταν τεράστια διαφορά και αυτό με σοκάρε. Και ακόμα συνεχίζει να με σοκάρει στα παιχνίδια που φορτώνω, είτε είναι PS4 παιχνίδια είτε είναι καινούργια παιχνίδια. Αυτό λοιπόν το απολαμβάνω. Και το μεγαλύτερο σοκ το έφαγα στο Bloodborne. Γιατί το Bloodborne το είχα παίξει στο 4. Και αν θυμάστε, τα loading times του Bloodborne ήταν αντιγιά. Έβλεπες το λογότυπο εκεί, σου και για πίξελ στην οθόνη. Σοκ λοιπόν. Οπότε ένα μεγάλο θετικό αυτό. Το δεύτερο μεγάλο θετικό ήταν η αναβάθμιση αυτού του εξαιρετικού χειριστήριου για μένα, το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, που όταν χρησιμοποιείται σωστά είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Τώρα θα μου πεις, έχουν βγει αρκετά παιχνίδια που να το αξιοποιούν σωστά? Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω πως όχι. Δηλαδή, λόγω χάρη το Astrobot, ας πούμε, που έχει μέσα το PlayStation του 5, που νιώθεις ακόμα και τις στάλες βροχής, ήταν εξαιρετικό. Κοίτα, ήταν ό,τι καλύτερο, ναι. Και λέω, να ρε φίλε, ένας ωραίος τρόπος να σε κάνουν πιο immerse μέσα στο παιχνίδι. Δεν το έχω ξαναζήσει τόσο πολύ σε άλλα παιχνιδιά. Και το Demon's Souls ήταν ωραίο, αλλά αυτό. Παράπονο, παιδιά, πραγματικά, όχι για να βλογήσουμε τα γένια μας επειδή έχουμε την κονσόλα. Παράπονο, εκτός κι αν μου εντοπίσετε κάτι και πω, α, ναι ρε, το ξέχασα, δεν έχω. Το κλασικό είναι ότι πρώτος χρόνος μιας κονσόλας, προφανώς δεν θα έχουμε τους τίτλους που θα έχουμε στον έκτο χρόνο, εννοείται αυτό. Exclusives. Pax. Εμπεθαίνεις κιόλας. Ναι, ναι. Θέλω να πω, εκτός κι αν μου διαφεύγει κάτι. Ξεχνάω κάποιο exclusive. Όχι μόνο, εντάξει. Returnal, Ratchet. Πάρα πολύ ωραία παιχνιδιά, δεν το συζητάω. Demons, πάρα πολύ ωραία παιχνιδιά. Ναι, αλλά δεν είναι The Last of Us Part 3, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο να πεις, θα πάρω τώρα κονσόλα, να τελειώνει το θέμα. Αν αξίζει, ναι, για μένα αξίζει πάρα πολύ. Αξίζει σίγουρα πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Είναι σούπερ, σούπερ. Και σχεδιασμός και τώρα βγαίνουν και τα καινούργια χρωματάκια. Τα είδατε, φαντάζομαι. Τα είδες, έτσι. Θέλω ροζ, το είπα. Πρώτος εδώ. Τέτοιο. Gamecast. Να το σημειώσουμε, παιδιά. Εκεί, τα υψηλόβαθμα στελέχη της Sony μας ακούνε. Ένα ροζάκι παραγαλώ, ζήσει Ρούμπο. Εμένα το μοβάκι μου άρεσε, να πω την αλήθεια. Το μοβάκι ωραίο και το γαλάζιο ωραίο και το. Ναι. Το μαύρο, εντάξει, ήταν κλασικό. Το Total Mavro. Έχουμε ζήσει με πολύ μαύρο, ρε παιδί μου. Εντάξει, okay, ναι. Φτάνει. Εντάξει, okay. Φτάνει. Ναι. Εγώ ξέρεις τι θα ήθελα. Θα ήθελα ένα τέτοιο χρώμα. Σαν το PS1, το γκριζάκι. Ένα τέτοιο γκριζάκι χρώμα. Νομίζω ότι θα ήταν ωραίο. Τώρα μου δίνεις πάσα. Να σε ρωτήσω. Τι γίνεται με τα custom? Επιτρέπονται, τα έχει επιτρέψει? Μπορείς να κάνεις κάμνα το. Εννοείς πια custom τα. Άλλης εταιρείας. Faceplates. Έχει την brand, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, μονάχα έτσι. Που βγάζει, ναι. Αυτή για να. Αυτή τα έβγαζε τα. Νομίζω τα πουλούσε καμιά 60 δολάρια, κάπου τόσο λίγο πιο ακριβά από τα επίσημα της Sony τα είχε. Την κάνουν μήνυση, τα παίρνει πίσω και τώρα τα ξαναέβγαλε. Πάλι 70 δολάρια νομίζω και απλά ξέρεις τι, δεν τα έχει κάνει να είναι ίδια. Τα έχει κάνει τύπου, έχει αλλάξει λίγο, τα έχει βάλει και καλά έναν αεραγωγό από πάνω, ας πούμε. Κάπως το έχει κάνει έτσι για φαντάζομαι νομικά τερτύπια είναι αυτά, λίγο για να ξεφύγει, να μην σου πει ότι αντιγράφω το δικό σου προϊόν. Πατέντα σου. Κατανοητό. Βλέπω κάτι τύπου φασί, ας πούμε, TikTok που κάνουν custom ζωγραφίες που τα. Πολύ το έχουν βάψει ήδη, ναι. Πολύ το φαγμένο ροζ μαύρο με σπρέι. Μπορείς μόνος σου να πας, παιδί μου, σε ένα φανοποιείο με ένα σπρέι ή με, δεν ξέρω τώρα πάνω στο πλαστικό τι τεχνική μπορεί να χρειάζεται. Επειδή το κατέχω λίγο το άθλημα, μπορώ και μόνος μου. Δηλαδή,
Ακόμα το φοβάμαι λίγο, αλλά νομίζω θα το τολμήσω. Από το να δώσει τα 55 ευρώ για να βάλει το ίδιο πράγμα, θα μπορούσε να το έχει. Το ψήνω, το ψήνω. Και όχι μόνο χρώμα, έχω δει και πολλούς παιδί μου που κάνουν σχέδια ζωγραφίας κανονικά. Δηλαδή τον κράτος, ας πούμε. Ή, ναι, το ίδιο έχουμε δει. Το πιο χαρακτήρα και αυτά, μάλλον τα ίδια έχουμε δει. Που είναι, ρε παιδί μου, εξαιρετικά. Εντάξει, βέβαια πρέπει να το κατέχεις έτσι. Εκτός αν υπάρχει κάποιος τρίτος, ξέρω εγώ, που. Αερογράφου κανονικά. Ναι. Όχι, ήταν καλή φάση αυτό που το βγάλανε. Νομίζω έκανε πάμε την αρχή, το λέγαμε και εμείς ότι λέει αυτά αποκλείεται. Σαν το PS4 το original, το θυμάσαι, το πρώτο μοντέλο. Που έβγαινε. Το που έβγαινε το καπάκι πάνω από τον σκληρό δίσκο. Είχαν βγάλει πάλι θαλασσί, πορτοκαλί, άσπρο. Λέω αυτά αποκλείεται. Είναι ό,τι θα βγάλουμε στάνταρ χρώματα. Εγώ περιμένω να σου πω την αλήθεια να γίνει κάτι τέτοιο του στυλ. Βγαίνει Horizon, ξέρω εγώ. Horizon τέτοια πλαστικά, custom, ξέρω εγώ. Μήπως μπορούμε να το βάλουμε και στην collectors, π.χ. να έχουν μια premium collectors και να σου λέει πάρε και το faceplate ή κάτι τέτοιο. Θα τα σπαγε. Θα μπορούσε. Και δεν σε ανάγκαζε να αγοράσει κονσόλα, collectors, ξέρω εγώ. Θα έπαιρνε μονάχα τα πλαστικά. Του God of War τα πλαστικά, όπως ήταν και το Xbox 360 που έχει τα faceplates. Μπράβο, ναι. Θα μπορούσα να πεις ότι δίνω 50-60 ευρώ, όπως το καστολογεί, 55 νομίζω, και παίρνω τον God of War τα πλαστικά. Μπαμπαμ, τα κολλάω, ρε παιδί μου, και γίνεται σαν συλλεκτική. Δεν ξέρω αν θα το κάνει, αλλά δίνω ιδέες. Εγώ τώρα δίνω ιδέες. Δίνουμε, if you hear this, Sony, please consider the ideas that we give out there. Thank you, Sony. Μπράβο, ναι. Free of charge. Εδώ στείλει μονάχα ένα από αυτά που θα βάψεις. Ένα από το Pro. Τι θα γίνει με το Pro, τι πιστεύετε ότι θα γίνει, θα βγει. Νομίζω. Χρωμό, Πλάκα. Okay, εδώ δεν μπορούν να φτιάξουν κανονική δίσκο. Ένα αυτό δεν μπορούν να φτιάξουν κανονική. Και νομίζω στην προηγούμενη εκπομπή και πάλι με τα παιδιά ψηλοτοθήξαμε το θέμα. Έλεγα ότι επειδή όλο αυτό που έγινε την πανδημία χτυπήσαν όλοι πίσω, πιστεύω ότι αυτή η γενιά θα τραβήξει λίγο παραπάνω. Και αν. Και αν θα δούμε όντως Pro, γιατί στην προηγούμενη γενιά πήγαν καλά, δηλαδή και το Xbox που έβγαλε και το Pro βγάλανε, ας πούμε, κάτι έγινε, μπορεί να το δούμε, ρε παιδί μου, τύπου 24, ξέρω εγώ, κάποια, ένα mid-gen upgrade. Ξέρεις τι, εγώ θα πω μακάρι να το δούμε 24, γιατί σημαίνει ότι θα πηγαίνουν καλά πολλά άλλα πράγματα για να το δούμε το 24, οπότε θα πω μακάρι. Μπράβο. Εγώ θεωρώ ότι και το Switch μπορεί να δώσει λίγα χρόνια παραπάνω στις άλλες δύο κονσόλες, εφόσον δει κάποια αναβάθμιση. Όχι το ίδιο το Switch, επόμενο μοντέλο, Switch 2 οτιδήποτε. Επομένως θα κινήσει λίγο την αγορά παραπάνω, αν βγει αυτό. Δεν είναι ότι. Okay, πλέον έχει μονοπόλιο γιατί δεν υπάρχουν καθόλου στην αγορά τίποτα, έτσι. Ναι, τίποτα. Δηλαδή, τίποτα. Για 30 κάτι μήνες είναι νούμερο 1 ή κάτι τέτοιο. Το είδες στην Ιαπωνία τα νούμερα. 0,93% PS5, 200.000 Switch, 1.900 PS5, απίστευτο. Ναι. Α, εκεί είναι. Τέλος. Μονοπόλιο, τέλος. Απίστευτο, ρε φίλε. Ναι. Όχι, το έχουν βγάλει τέτοιο. Και αυτό που είπες ότι ακόμα για να βγουν πάνω από ότι θα πήγανε πολύ καλά όλα τα υπόλοιπα πράγματα και τα βελτιώθηκαν παντού, ξέρω, για να βγάλουν κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, και ένα τελευταίο, πούμε, αυτό που είπες για το Pro που σκεφτόμουν ήταν ότι επειδή οι κονσόλες που βγήκανε είναι πολύ δυνατές, δηλαδή και το Series X και το PS5 είναι πολύ καλές και δυνατές κονσόλες. Ενώ το 4, ας πούμε, είδαμε προχώρησαν μπροστά τα πράγματα του PC, βγάλε ένα Pro, κάτι έγινε. Τώρα για να βγάλουν Pro, πόσο ακόμα πιο δυνατό να το κάνουν, ας πούμε, λίγο. Έλατε. Και πόσο. Δεν έχει και νόημα, ειδικά για τώρα που μιλάμε, πρώτο χρόνο, πρώτο έτος κυκλοφορίας, να πεις τι, ότι θα σου βγάλω double extra ray tracing. Όχι, δεν έχει εξαντληθεί. Όχι, δεν έχει εξαντληθεί. Δεν έχουν καν εκμεταλλευτεί τις κονσόλες τώρα στον πρώτο χρόνο. Τίποτα. Τίποτα, παιδιά. Τα περισσότερα παιδιά κάνουν cross-gen, ας πούμε, ακόμα, φαντάσου. Και τώρα που πούμε αυτό, κάνω την μπάσα και πηγαίνω στο Matrix το demo. Ωραίο. Το οποίο, επειδή συζητάμε για όλη την τεχνολογία και τα λοιπά, παιδιά, μου φύγαν τα σφραγίσματα. Δεν ξέρω αν το παίξατε, το δοκιμάσατε. Όλοι. Ωραία. Μου φύγαν τα σφραγίσματα. Ομολογώ ότι ένιωσα όπως είχα νιώσει τις πρώτες φορές. Τι να σου πω, είδα, ξέρω εγώ, το Shadow of the Beast, το demo σε Amiga 500, ας πούμε. Είπα, όχ, Παναγία μου, τι είναι αυτό. Θα παίζουμε παιχνίδια έτσι. Εν τω μεταξύ, ταξίδευα με στην πόλη και πήγαινα στα παράθυρα επίτηδες. Εγώ αυτό έκανα. Επίτηδες να δω τι έχουν φτιάξει μέσα. Και έχουν φτιάξει, φίλε, μέχρι και τα παρκέ, μέσα στα σπίτια, τα χαλιά, τους πίνακες, το νερό, οι φωτισμοί, οι δρόμοι, οι άσφαλτος. Μην κάνουμε λύσχη στο Google Earth. Τι έχουν κάνει. Ήταν εντυπωσιακό, δε. Πάθαμε πλάκα και. Και το segment με το παιχνίδι, με το action παιχνίδι ήταν πολύ εντυπωσιακό. Okay. Δεν σου δίνει πολλές επιλογές, αλλά ρε φίλε, τι έγινε, πού πάμε. Βέβαια, διάβαζα ότι δεν θα ζήσουμε τέτοια εμπειρία σύντομα.
Ναι. Ναι, ότι απλά ήταν ένα. Συζητήσαμε ένα... και εμείς θα αργήσουμε να ζήσουμε τέτοια εμπειρία. Απλά προφανώς ξέρουμε ότι μπορούμε να τη ζήσουμε κάποια στιγμή. Απλά οπότε σε αυτό το σημείο το κρατάμε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Βέβαια ναι, είναι να αναρωτιέσαι αν αυτό μπορεί να βγει σε full παιχνίδι, έτσι. Γιατί του πήρε ένα χρόνο, ναι, το λέγαμε και στην προηγούμενη, να φτιάξουν 7 λεπτά gameplay. Ναι. Και λίγο τον ανοιχτό κόσμο, ok. Δηλαδή μπορεί να το δει με τέτοιε γραφικάρε, τέτοιε λεπτομέρειε, ναι, σε κανονική κυκλοφορία, νομίζω δύσκολα. Watch Dogs, GTA, ξέρω εγώ και αυτά, και να είναι έτσι. Μόνο έτσι, από Rockstar. Τώρα η Ubisoft δεν θα μπει σε τέτοιο κόπο. Αυτό πήγα να πω. Με πρόλαβες. Έχουμε ζήσει όμως, ρε παιδιά, ένα Red Dead Redemption στην προηγούμενη κονσόλα. Σ' αρέσει, να φανταστώ. Το Red Dead Redemption. Νομίζω το έχω πει. Δεν ξέρω, ρωτάω. Έχω ακούσει. Έχεις και το αντίθετο, έτσι. Δώσε μου ονόματα και διευθύνσει. Έχει ακούσει την αλήθεια, δηλαδή. Παιδιά, σας λέω για το Red Dead Redemption το 2, τολμώ να κάνω την υπέρβαση και να πω ότι δεν είναι παιχνίδι. Είναι experience. Ήταν τόσο τέλειο και άρτιο από όλες τις απόψεις. Από όλες όμως. Από τα γραφικά του, από τον κόσμο, από τους χαρακτήρες, από το γράψιμο, από το voice acting, από όλα. Που είναι experience, δεν είναι παιχνίδι. Ακουστάθη. Βρε το gameplay που έπαιρνε ο άλλος τα τσιγάρα και τα βλέπε ένα-ένα. Άσε μας, ρε Άλεξ. Τι σε πειράζει, ρε. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Ταιριάζει πάρα πολύ στο setting, θα το δεκτώ αυτό. Ο αργός χειρισμός. Το RDR το 2 είναι ο λόγος που όλα τα παιχνίδια μετά από αυτό θα παίρνουν το υψηλότερο 9 στα 10. Το δεκάρι είναι αυτό. Νομίζω το κάλυψα. Όχι το The Last of Us. Σε σύνολο. Και σε σύνολο. Όχι. Αριστούργημα. Αριστούργημα επίσης, αριστούργημα, και μάλιστα το έχω στριμάρει όλο και υπάρχουν ρο οι αντιδράσεις μου ενώ το βιώνω, και το Last of Us έκανε κάτι που δεν έχει κάνει άλλο παιχνίδι, παρόλα αυτά δεν είναι δεκάρι, είναι λίγο πιο κάτω, αλλά είναι αριστούργημα, τι να λέμε. Έκανε το εξής, με κέρδισε, με έχασε, ειδικά στο σημείο το γνωστό που το καταλαβαίνετε σε ποιο σημείο. Ναι. Γυρίζει όλη η αφήγηση και λέω τι σοβαρά τώρα. Μέχασε, παιδιά. Και υπάρχουν τα streams στο κανάλι μου όλα. Και λέω και πολλές. Και κατεβαίνω, αρχίζω βαθμολογώ και λέω για μένα, παιδιά, αυτή τη στιγμή το παιχνίδι έχει πάει 7 στα 10. Sorry, μόλις πήγε 7 στα 10. Και απλά δείτε το τελευταίο πεντάλεπτο του τελευταίου βίντεο που τελειώνω το παιχνίδι. Και το βάζω 11 στα 10. Παιχνίδι δεν το έχει ξανακάνει αυτό σε μένα, να με χάσει και να με ξανακερδίσει με το σπαθί του. Αριστούργημα. Παρ' όλα αυτά, το Red Dead Redemption, ενώ ήταν πολύ συγκινητικό και το Last of Us, στο RDR, παιδιά, βούρκωσα. Πήγα να τα μπήξω. Δεν την πάλευα. Πάταγα πώς να πάρω ανάσες. Με το άλογο, με τον Άρθουρ. Γεια. Φυλάκια. Κλιμάκωση στο τέλος με τον Ντάτ στα χιόνια πάνω. Κάτσε καλά. Ναι. Λυπήσουμε. Σταμάταγα και έκανα. Τι γίνεται, τι μου συμβαίνει. Εκεί που τη λέει στην Γαλλόγρια φοβάμαι. Εκεί που τη λέει φοβάμαι. Ναι. Ήταν εντάξει από σκηνοθεσία και από αυτά το είχε, έτσι. Δηλαδή δεν το είχε. Απλά βλέπεις ότι τέτοια παιχνίδια που λέμε. Τώρα π.χ. Last of Us αναφέρθηκε το Red Dead. Βλέπεις ποιες εταιρείες τα βγάζουν, κάθε πόσα χρόνια βγαίνει ένα τέτοιο. Πόσα κοστίζουν. Τι crunch κοστίζουν. Πόσα άτομα θέλουν από πίσω, για το The Last of Us λέγανε 2.000 εργαζόμενοι π.χ. στα credits. Η Rockstar έχει 5-6, δεν ξέρω εγώ, σε όλο τον κόσμο στούντιο που το φτιάχνανε. Θέλει υπερπροσπάθεια, έτσι. Δηλαδή, για να σου τύχει τώρα κάτι στραβό ή κάτι να χτυπήσει πίσω και να βγει. Εντάξει, θυμίστε μου λίγο, το πήρε το Game of the Year. Όχι, το πήρε το God of War. Α, ήταν την ίδια χρονιά, 2018. Καλύτερη νίκη, ρε φίλε. Πόσο το χάρηκα. Απάτη. Είστε απάτη. Είχε πάρει όλα τα βραβεία το Red Dead, νομίζω σχεδόν. Και το σήκωσε τον God of War εν τέλει. Δεν το περίμενε κανένα. Να πω τώρα για τον God of War. Είναι λόγο. Κοίτα, δεν μπορώ. Διχάζομαι πάρα πολύ. Γιατί είναι με ένα αριστούργημα και τον God of War. Φανατικό. God of War έχω παίξει μέχρι και το. Είχα πήρα PSP όταν είχε πρωτοβγεί για να παίξω τον God of War στο PSP. Ωραία. Θα πει τον God of War. Ωραία. Πολύ ωραία. Τα God of War. Το God of War αριστούργημα, δεν το συζητάμε, παιχνιδάρα, ιστοριάρα. Τι να λέμε τώρα, αδιανόητο. Balrog, if you hear this, I love you. Balrog, συγγνώμη για το Balrog, άμα μας ακούει θα έχουμε πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν. Αλλά όχι. Είσαι φανατικός σε Red Dead. Δηλαδή το βάζεις. Θα μπορούσαμε να πούμε το κορυφαίο παιχνίδι που έπαιξες στη γενιά που μας πέρασε.
Το RTR 2. Ναι, το δίνω. Σε καταλαβαίνω πολύ, έτσι πώς πολύ, πολύ κοντά κατά το βγούρ, έτσι μην πάρει εξηγή. Και Last of Us, πολύ κοντά. Είναι triple A. Είναι εκεί πάνω. Είναι το Pantheon. Αλλά RDR, τα συναισθήματα, ρε φίλε, του να προχωράω, να εξερευνώ δάσος και ξαφνικά μπαίνει μουσική και βρίσκω ένα κεφάλι να κρέμεται. Και λέω, τι είναι αυτό. Και αρχίζει να ξεδιπλώνει όλο το plot του serial killer. Το θυμάστε? Ναι. Άντε, γεια, ρε. Άντε, γεια. Φιλάκια, δεν πιο... πούμε για τον κόσμο. Το πιο τρελό για μένα ήταν ότι μπορείς να πας να κάνεις side quest με τον Arthur και, ναι, spoiler alert, το λέμε τώρα, ότι μπορείς να γυρίσεις μετά στα ίδια με τον John. Και θυμόταν κανονικά ότι ήσασταν φίλοι, υπήρχε μια χημεία μεταξύ. Δηλαδή αυτό ήταν απίστευτο. Δεν ξέρω πώς το είχαν κάνει. Και από άποψη φιλοδοξίας, δηλαδή το Reddit ήταν ίσως το πιο φιλόδοξο. Αντίο. Όχι, ίσως το πιο φιλόδοξο παιχνίδι έτσι της περασμένης γενιάς. Ασύλληπτο. Ναι. Μουσικάρες, μουσικάρες. Μουσικάρες. Να πούμε τώρα. Κάτσε καλά. Αχ, δεν μπορώ να μιλάω για ώρες για το RDR. Πώς το λένε το theme που έχει το RDR, το RDR 2, το... Unshaken, μπράβο. Στο τέλος, το τραγούδι το αντίστοιχο με το... Αχ, παιδιά, ανατρίχησα. Θυμήθηκα τώρα Red Dead Redemption το 1 όταν περνάς Μεξικό. Αυτό ναι. Είναι μέσα στα top 3 καλύτερα gaming experience που έχω ζήσει ever σαν gamer. Αν σου πω ότι τώρα που το αναφέρεις, πραγματικά μου έρχεται στο μυαλό που ξεκινάς μετάλογο, επί πόσα λεπτά πηγαίνεις και παίζει μουσική, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Και μπαίνει η κιθαρόλα του κομματιού. Ναι. Και με το που ανεβαίνεις πάνω στο. Άντε για φυλάκια. Ναι. Ήτανε. Όχι, εντάξει, είναι. Αυτό είναι τα franchises από τα οποία πούλησε αρκετά. Δηλαδή το Red Dead Redemption 2 νομίζω πούλησε τύπου 35 εκατομμύρια, ήταν τελευταία φορά. Τόσο. Αλλά και το 1. Το 2. Το 2 πούλησε 35 εκατομμύρια. Το 2 ήταν στα 23 στο πρώτο τρίμηνο, πάντως θυμάμαι. Δηλαδή είχε πάει καλά. Το online πάντως. Έχει πάει. Το online, ναι. Το online λίγο δεν. Δεν μπήκα καν, παιδιά. Δεν κάτι. Λίγο. Απλά το είδα και λέω, εντάξει, όχι εκεί. Πολλοί που δεν έχουν παίξει το 1. Ήταν παιχνιδάρα και το 1, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι που απαριθμούσα τα καλύτερα παιχνίδια στο PlayStation 3. Δεν θυμάμαι καν σε ποια θέση το είχα, αλλά ήταν μέσα στα top 5, ξέρω εγώ, άνετα. Ήταν απίστευτο. Παιχνιδάρα. Αν έχει παίξει το 1, το 2 αναβαίνει κατακόρυφα ακόμα παραπάνω, έτσι. Έτσι ακριβώς. Αν έχει παίξει το 2, όμως ανεβαίνει το 1. Γιατί εγώ δεν έχω παίξει το 1 ακόμα. Ναι. Ανεβαίνει γιατί είναι και prequel το 2 στο 1. Ναι, οπότε. Κουμπώνει καλά, ναι. Μια... Ωραία, φίλε, θα το δει αλλιώ. Έχει φάει τα spoils του 1. Ξέρεις, το τέλο το ξέρω ακριβώ και θα σου πει. Άλλο gaming moment, αδιανόητο. Αυτό είναι από αυτά που λε, παιδί μου. Τζακ μπαμπά. Λε τώρα τι να κάνω, να πάρω κανένα σπαθί να βγαίνω έξω στου δρόμου, να αρχίσω να τρέχω. Πώ θα πούνε οι άγρια δύση, ξέρω εγώ. Έρχομαι να σα βρω. Ήταν, όχι, δε, αυτά τα gaming moments τώρα που λέμε, πραγματικά που είπαμε 3-4 βαριά, έτσι. Πού να καθίσει τώρα να σκεφτεί να κάνει. Είναι, ρε παιδί μου, από αυτά που λε, ναι, πέρασαν 5-6-7 χρόνια σε αυτή τη γενιά με αυτή την κονσολίτσα, ξέρω εγώ, που την πήρα 3-4-5 εκατοστάρικα. Αλλά ναι, ρε φίλε, έδωσα λεφτά, έκανα εκείνο, έφαγα ώρες, αλλά αυτά που μου μείνανε. Εντάξει, δεν μου το έδωσε μια καλή ταινία, να το πω. Ένα, κάτι, και ένα άλλο μέσο. Εντάξει, χωρίς να θέλω να δικήσω τα βιβλία, τη μουσική, την ταινία και αυτά. Όχι, ναι, δεν συγκρίνεται, γιατί δεν είναι θέμα καλύτερου ή χειρότερου. Αλλά δεν συγκρίνεται, γιατί το game είναι αυτό που είπες εσύ στην αρχή. Είσαι εσύ μέσα. Εσύ. Καταλαβαίνεις. Δεν είναι ότι το παρακολουθείς, παίζεις. Οπότε δεν συγκρίνεται για μένα. Ναι, τώρα που λέγαμε το The Last. Που σε βάζει να κουπανά μπουνιέ στην Έλλη. Ξέρω εγώ, και λε. Να πάει και πατά το κουμπί, ξέρω εγώ. Έχω παίξει δύο παιχνίδια με σένα, ξέρω εγώ, και σε κουπανά μπουνιέ τώρα και τέτοια. Ναι. Σποϊλέρ, αλλά τέλο πάντων, δεν νομίζω ότι είναι κάτι τέτοιο. Τώρα το λέει μετά, λέει το σποϊλέρ και μετά, παιδιά, να ξέρετε αυτό που ακούσατε είναι σποϊλέρ. Ωραίο. Σποϊλέρ, αλέρτ. Εμεί το είπαμε. Μα δεν είναι αυτό. Θυμάμαι παιδιά που λέγανε ότι εγώ, λέει, την πρώτη φορά που έβγαλε, που ήρθα σε εκείνη τη στιγμή. Εγώ έκατσα. Ναι, να τους. Τρεις φορές έκατσα να χάσω. Και άλλες 5 έχασα επειδή είμαι άχρηστος. Εγώ στο θέατρο έχανα, ρε. Εγώ στο θέατρο έχανα, δεν κάνω πλάκα. Εγώ μπορείτε να το δείτε αυτό που λέω. Όταν ξεκινάω να παίζω την Άμπι, την έστελνα από να φεύγει. Από να πτύτω. να φεύγει. Παιδιά, αυτό που μου κάνει το Last of Us δεν μου το έχει κάνει όλο το παιχνίδι. Σας λέω, με χασέ
και με κέρδισε. Δεν γίνεται αυτό που κάνανε. Εγώ ψηφίζω Dragman, είναι δικός μου. Ήταν μεγάλο ρίσκο, έτσι. Μπράβο του και ντροπή για τα leaks. Αυτό έχω να πω, αυτή είναι η δική μου θέση. Ναι, ρε γάμο το, αυτό ήταν. Θα ήταν ωραίο να είχαμε έτσι έναν κόσμο που δεν είχαν γίνει ποτέ τα leaks και θα είχαμε μια ίσως εντελώς διαφορετική συζήτηση, έτσι. Πόσο άδικο, πόσο άδικο. Ναι, ναι. Άδικο, ναι. Ήταν μεγάλο στοίχημα αυτό που κάνανε. Ήτανε, yes. Μπορούσε να δει και έχασε, πιστεύω, κόσμο εντελώς, παιδί μου, τελείως. Έτσι, και δεν μπορούσε να πει κάτι. Άδικο, άδικο, άδικο. Πολύ. Λοιπόν, να πάμε και λίγο έτσι σε ένα βασικό θεματάκι που έχει το βίντεο και καλά. Yes, of course. Και εννοείται, φυσικά, λέμε πάντα τα γύρω-γύρω. Δεν θα σταματήσουμε να μιλάμε, σας το είπα. Αλλά ας λέμε ότι υπάρχει και ένα θέμα σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, να πούμε έτσι. Το 2021, ρε παιδί μου, παιχνιδάκια που παίξαμε και μας άρεσαν πάρα πολύ. Ήταν καλά, γενικά σαν χρονιά είχε τις κυκλοφορίες της, τις καλές, δεν μπορώ να πω. Νομίζω ότι έλειπε το μπαμ, δηλαδή να έρθει να σκάσει μια βόβα τύπου RDR2, τύπου God of War, τύπου τέτοια που λέγαμε, έτσι. Αλλά έχει τις καλές στιγμές, νομίζω και σε πολλά είδη και σε όλες τις κονσόλες, δηλαδή και στην Nintendo. Αδικείται πολύ χρονιά, παιδιά. Εγώ θεωρώ από τις αντιδράσεις και από αυτά που διαβάζουμε τώρα που κλείνει η χρονιά, νομίζω ότι αδικείται. Δηλαδή, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έχασαν τις μικρότερες κυκλοφορίες, που λογικό είναι, εντάξει, ρε παιδί μου, δεν μπορεί όλοι να τα παίζουν όλα. Αλλά έχει πάρα πολύ ζωμή χρονιά και απλά είναι πολλά παιχνίδια που δεν φάνηκαν, δεν ακούστηκαν, δεν παίχτηκαν. Είναι και οι τιμές τους που τα κρατάνε λίγο πίσω πλέον. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή χρονιά. Δεν υπήρξε μήνας που να μην είχαμε να παίξουμε κάτι. Δηλαδή, ποτέ δεν ξεμείναμε, εντάξει, έτσι. Λίγο Μάρτιο, ας πούμε, Φεβρουάριο εκεί, Ιανουάριο δεν έχει πολλά. Εντάξει, ρε, ήταν η πανδημία. Okay, σου λέω ότι... Τότε ήμασταν στην καρδιά κιόλας, έτσι. Όταν πήρε μπροστά λίγο η φάση. Εντάξει, αναγκαστικά από Μάρτιο και μετά μιλάω, έτσι. Προφανώς είναι καμένοι μήνες εκείνοι για όλους. Εδώ δεν βγήκαν ταινίες σινεμά για 1,5 χρόνο, ξέρω. Ναι, από καινούργιες κυκλοφορίες εννοείς. Εγώ, ας πούμε, δεν σταμάτησα καθόλου να παίζω, αλλά είχα και πάρα πολύ λόγω χρονού backed up games τα οποία δεν είχα παίξει. Και... Οπότε ναι, αλλά από καινούργιες κυκλοφορίες. Ναι. 2021 λοιπόν, παιχνίδια, games. Καλά, εγώ θα αναφέρω προφανώς το Demon's Souls, το οποίο ήρθε μαζί με την κονσόλα και μου ανατείναξε τον εγκέφαλο. Αλλά δεν το είχα παίξει πριν, οπότε το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Θα πρέπει να με βοηθήσετε τώρα, γιατί είμαι και... Ίσως μιας που έχεις και με γιο, θα πρέπει να παίξετε το It Takes Two μαζί. Το έχεις σκεφτεί? Όπα. Πώς είναι δυνατόν να το ξέχασα. Η Text 2 το έπαιξα μαζί με τον κολλητάρι μου, τον Γιώργο, τον Κρήτο. Παιχνιδάρα. Το σήκωσε, έτσι. Δεν ξέρω αν είδες τα The Game Awards. Το είδα. Να σας πω κάτι, παιδιά. Ό,τι καλύτερο έχω παίξει σε co-op ever. Με απίστευτο γέλιο, με απίστευτο μήνυμα, με φοβερό συνέστημα και πραγματικά είναι αυτό που λένε. Καρά να παίζει αυτό το παιχνίδι, ρε παιδί μου. Ναι. Τι δουλειά ήταν αυτή που ρίξανε. Μπράβο του, πραγματικά παιχνιδάρα. Το ξέχασα πόσο μου διέφυγε. Παιχνιδάρα, παιδιά. Ναι, όσοι δεν το έχετε παίξει, είτε έξι του. Και είναι διαμαντάκι. Νομίζω ξεκίνησε 30 ευρώ, έκανα ή 40. 30. 30 αρχική τιμή. Ναι. Ναι, 30 ή 40, α πούμε. 30 το λε και 15, έτσι. Γιατί σου δίνει το ένα δωρεάν ουσιαστικά για τον ένα παίχτη. Μπορείτε να κανονίσετε με φίλου να τα βάλετε μισά, ξέρω εγώ. Πολύ ωραίο σύστημα αυτό, έτσι. Πολύ ωραίο σύστημα. Φοβερή εμπειρία. Ναι. System, ναι. Όπως το λένε. Φοβερή εμπειρία και είχαμε παίξει και με το. Και online είχαμε στριμάρει και το. Προηγούμενο. A Way Out. A way out. Εκεί να δείτε γελιό. Και εκείνο ήταν ωραίο. Εξαιρετικό, πολύ ωραίο και αυτό. Co-op, φοβερό. Οπότε η συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν έχω παίξει το Two Brothers. Πολύ ωραίο. Αυτό δεν το έχω παίξει. Δεν είναι co-op όμως, έτσι. Είναι solo. Παρόλο που έχει δύο αδέρφια. Δεν παίζουν δύο μαζί ταυτόχρονα. Χειρίζεσαι με το L και με το R, νομίζω, έτσι δεν πάει. Με τους δύο αναλογικούς χειρίζεσαι τα δύο αδέρφια. Okay. Εντάξει, τα ακούω, θα το δοκιμάσω σίγουρα κάποια στιγμή. Είναι πολύ ωραίο. Φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι η εταιρεία έχει να πει πολλά. Και μπράβο τους. Δηλαδή, φαντάσου τη χαρά που θα πήραν αυτοί οι άνθρωποι που το σηκώσανε στο Game Awards. Δεν τον είδες στον Φάρις εκεί πέρα. Το είδα. Ξετρελάθηκε. Έκσταση. Εξτασιάστηκε, έβγαλε μετά φωτογραφίες με την ομάδα. Ευχαριστώ, ανέβασαν στο Twitter. Είδα το γιο του αγκαλιά που γύρισε σπίτι εκεί πέρα. Και εκείνος έχει ένα μικρό, νομίζω και εκεί τέσσερα. Κόρη, νομίζω. Έχει. Δύο κόρες, κάτι τέτοιο δεν είπε. Όχι, νομίζω αγοράκι ήταν αυτό που είχε αγκαλιά. Ναι, οκ. Παιχνιδάρα. Νομίζω ότι παίρνει και λίγο. Δηλαδή,
εκτός ότι αυτός είναι έτσι πολύ τρελιάρης σαν τύπος, Ιταλός, έτσι, ιταλική καταγωγή που έχει, το έχει ρε παιδί μου, δηλαδή βλέπω ότι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, Στάθη, νομίζω είχες ακούσει και ένα podcast που είχε κάνει. Είχε δοκιμάσει αυτός και ηθοποιία. Όχι μόνο, ηθοποιία δεν είχε δοκιμάσει από όσο είχα ακούσει, απλά είχε κάνει κάποιες μικρού μήκους ταινίες και μετά από εκεί κάνει mock-up στα παιχνίδια του, δηλαδή το βιβλίο. Το έκανε αυτός motion capture. Το έκανε αυτός. Ναι, το βιβλίο. Εξαιρετικός, ρε. Είναι τρελιάρης. Φαίνεται ο άνθρωπος, δεν είναι. Δεν είναι ναι, όχι. Νομίζω ότι θα συνεχίσει να κάνει αυτό που ξέρω να κάνουν καλά. Δηλαδή τώρα, A Way Out παιχνιδάρα, το It Takes Two παιχνιδάρα. Το προηγούμενο, OK, δεν ήταν co-op, αλλά πάει τα με δύο αδέρφια. Gameplay, μηχανισμοί πάνω κάτω το ίδιο. Νομίζω ότι εξελίσσεται φοβερά ο τύπος. Το μόνο αγαθάκι του It Takes Two θεωρώ είναι λίγο το story του. Αλλά νομίζω με τόση ποικιλία στο gameplay που δεν έχουμε ξαναδεί και ποτέ σε ένα παιχνίδι μέσα, ναι. Το συγχωρείς έτσι. Δηλαδή, λες χαλάρι τώρα. Ναι. Παρόλο που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το story. Ναι, οκ. Okay. Απλά θεωρώ λίγο στην αρχή του, στο πρώτο πεντάωρο, ήταν λίγο ενοχλητικοί χαρακτήρες, αλλά οκ, okay, το συνηθίζεις. Περισσότερο είναι η φάση με τον άλλον που παίζεις, αν είναι κοπέλα σου, γιος οτιδήποτε, το πόσο ωραία θα περάσεις, παρά και εμπειρίες που θα έχεις σε αυτόν τον κόσμο. Απίστευτο, νομίζω στους χαρακτήρες και εγώ που το έχω παίξει, ας πούμε, στην αρχή έφτασε αυτό που είπε ο Άλεξ. Τους έχει και λίγο επίτηδες έτσι να είναι τοξικοί. Ναι, μα έχουν θέματα. Ναι. Ο ένας κοντράει τον άλλον, είναι το όλο δίμ του. Απλώς επαναλαμβάνεται, θεωρώ, λίγο στην αρχή το όλο σε μισό με μισή, κατάλαβες. Και σε μία σχέση όλα αυτά επαναλαμβάνονται. Αν είσαι παντρεμένος, θα ήξερες τα. Εντάξει, εγώ το βίωσα σαν με κολλητό, με φιλαράκι μου. Οπότε είχε πάρα πολύ γελιό γενικά. Το βιώνω όλο αυτό και τις συναισθηματικές στιγμές. Πάρα πολύ γαμό. Και πάρα πολύ γελίο. Πολύ γελίο. Δηλαδή, πραγματικά πώς το ξέχασα αυτό. Ήταν παιχνιδάρα, ναι. Μία λέξη. Για άλλα, ελέφαντας. Για το E-Tex του. Ελέφαντας. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Όσοι θυμάστε. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Δεν έχω ιδέα γιατί πράγμα μιλάμε, γιατί το έχω ξεχάσει. αλλά ναι. Μια σκηνή που πήγαινε, βρίσκεσαι σε έναν ελέφαντα. Πήγαινε προς το κάστρο. Το θυμήθηκα. Για να επιστρέψει στο σώμα σου. Κανονικά. Ναι. Σοκ. Εγώ θυμάμαι. Ναι. Οκ. Ναι. Θα σας πω εγώ σε μια άλλη εμπειρία. Μπράβο, πες. Νομίζω ότι θα αρέσει και στο ζήσει. Έχεις παίξει το Returnal? Ναι, με είναι από τα πιο τίμια και ξέγνιαστα uninstall που έχω κάνει στη ζωή μου. Είσαι ωραίος. Λοιπόν, ομολογώ και θα σας πω ότι με τα roguelike, παρόλο που δεν έχω μεγάλη σχέση, έχω ερωτευτεί τώρα τελευταία το Hades και έχω πάθει μεγάλη αρρώστια και μου αρέσει πάρα πολύ. Να το σωστάψεις, όχι ήλιος. Ναι. Εξαιρετικό. Δεν έχω πρόβλημα λοιπόν με το στυλ. Το Returnal το έκανα uninstall. Γιατί, ξέρετε γιατί? Γιατί δεν θα με πεθάνει εμένα ένα παιχνίδι. Όχι, αγάπη μου. Θα μου ανεβάσει εμένα τη χοληστερίνη να μου λέει ο γιατρός μου σταμάτα το game. Όχι. Uninstall. Ευχαριστώ πολύ. Να περνάτε καλά. Σας παρακαλώ. Έχω 2 ώρες να διαθέσω από τη ζωή μου. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζόρι του παιχνιδιού, όντως. Και χωρίς τα saves τότε, έτσι. Ναι, και χωρίς τα saves και χωρίς τίποτα. Και αγνό σωματικό πόνο κάθε φορά. Παθαίνω σοκ. Καταρχάς να πω ότι εγώ το παιχνίδι είναι πολύ ωραίο. Το θεωρώ από τις καλύτερες εμπειρίες που έπαιξα φέτος. Δηλαδή είχα πορωθεί τόσο πολύ που πραγματικά καταλάβαινα γιατί ο κόσμος, παιδί μου, πορώνεται με τα souls παιχνίδια, πορώνεται με τέτοια παιχνίδια που έχουν δυσκολία, Celeste και κάποια άλλα και αυτά. Το βάζω καλά, πέρα ότι μου άρεσε ο τεχνικός τομέας, δηλαδή τώρα το 3D audio ή το DualSense που είπες, που πέφτει η βροχούλα πάνω. Εξαιρετικό. Και έχει αυτό. Μιλάμε εξαιρετική χρήση του DualSense, ίσως από τις καλύτερες για φέτος. 3D audio, ειδικά με ακουστικά, εξαιρετικό, γραφικά και τέτοια. Είχε και αυτή την ατμόσφαιρα, την πυκνή, το story που λες τώρα. Κάτι θέλει να μου πει, αλλά δεν καταλαβαίνω. Θέλω να προχωρήσω, το κάνω. Αλλά είχε αυτό το gameplay το οποίο. Ξεκινάς, ρε παιδί μου. Ξέρεις τι, είχε και ένα promotion το οποίο το έλεγε, δεν έλεγε roguelike, το ένα, αλλά τώρα ξέρεις, άμα δεν είσαι λίγο παραπάνω χωμένος μέσα, λες, θα παίρνω οπλάκια, μπαμ, μπουμ, προχωράω, ανεβαθμίσεις, τα γνωστά, ξέρεις. Ξεκινάς, ρε παιδί μου, και προχωράς, βγαίνει ένας εχθρός, μπαμ, γεια σας. Εντάξει, δεν το ξέρω ακόμα το παιχνίδι, μάλλον. Ξαναποχωράς τίποτα. Σου βγάζεις ξανά με το οπλάκι, παίρνεις πράγματα, τα ξαναχάνεις και κάποια στιγμή λες. Πόσο ανούσιο είναι όλο αυτό που ζω, ρε. Why are we here, just to suffer. Just to suffer. Why are we here, just to suffer, ξέρω εγώ. Just suffer. Να το κλείσω, να το κάψω, τι να το κάνω. Παρ' όλα αυτά, επιμένω,
Γιατί καλά, εγώ έπρεπε να επιμείνω κιόλας γιατί έπρεπε να το γράψω και review για το site, έτσι. Ναι. Οπότε λέω, προφανώς τώρα ήρθα να πληρώσω όλα αυτά τα αμαρτήματα των χρόνων που μαζεύω, ξέρω εγώ, από τα παιχνίδια που μου δίνουν δωρεάν. Θα τα πληρώσω τώρα εδώ αναγκαστικά. Και τέλος πάντων, επιμένω στο παιχνίδι, το προχωράω και να έχω φτάσει σε τέτοιο σημείο, εκτός ότι έκλεινα όχι δύο ώρα που πλέον, OK, δύο ώρα το κλείνω, όποια παιχνίδι και αν παίζω, γεια σας. Μία φορά το έχω πάθει αυτό με το Death Stranding και μία με το Returnal να παίζω το στυλ πεντάωρο. Να πηγαίνω για ύπνο και να. Εκτός ότι να είμαι μέσα στα νεύρα, να πηγαίνω για ύπνο έτσι. Δηλαδή θυμάμαι στο δεύτερο boss. Βλέπεις τι σου λέω, βλέπεις. Ναι, στο δεύτερο boss να πηγαίνω το στυλ να είμαι έτσι, ρε παιδί μου, και να λέω εντάξει, προφανώς με έχει σπάσει το παιχνίδι. Να ξαπλώνω και να σκέφτομαι. Άρα για αν πηδούσα εκείνο ένα δευτερόλεπτο πιο πριν, έκανα λίγο μπροστά, ή εκείνο άμα κουβαλούσα, ή πιο πριν την άλλη φορά με κάνω, ή αν έπαιζα ακόμη μια φορά, λες να τον νικούσα. Και να το σκέφτομαι έτσι και να με παίρνει ύπνος με αυτό, ρε παιδί μου. Είναι το μήνυμα νιώσω... που λέει άλλη, μα τι να σκέφτεται τώρα, άραγε. Και να ζήσει με το συνεφάκι από πάνω το Returnal. Returnal, ναι. Εγώ να στριφογυρνάω στο τέτοιο και να λέει, μάλλον σκέφτεται άλλε, ξέρω εγώ, γυναίκα μου. Άραγε, αν σε εκείνη το σημείο δεν έκανα δεξιά και έκανα αριστερά, δεν θα έκανα. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Εγώ κάπου, εγώ μετά το δεύτερο boss, πρέπει να σου πω, δηλαδή δεν πήγα και πάρα. Πήγα και υπερβολικά μακριά. Μετά το δεύτερο boss, λοιπόν, έχω κάνει. Καλά, πολύ ξύλο, πάρα πολύ ξύλο. Εννοείται, πολύ ξύλο, πολύ ξύλο, πολύ ξύλο. Και έχω κάνει μου έχουν κάτσει, ρε παιδί μου, έτσι τα add-ons και τα όπλα. Και έχω γίνει δολοφονική μηχανή. Είναι αυτό που σου κάθεται, ρε παιδί μου, σε κάποιο run και λες τέλεια όλα. Και έχω αστροναυτάκι μαζί μου. Revival είναι. Revival το αστροναυτάκι, ναι. Οπότε είμαι. Το στυλ έρχομαι. Έρχομαι, θα το τελειώσω. Και μπαίνω σε μια πίστα, δεν θυμάμαι τώρα, είναι κάποιος ναός, μια καινούργια περιοχή. Μπαίνω, μου την πέφτει και η κουτσή Μαρία. Τα πολύ, ρομποτάκια εκεί με τα lasers. Ρομποτάκια, κάτι πλοκάμοειδή τεράστια, κάτι με ρίζες, κάτι με τα κεφάλια, κάτι καρχαρίες με πετάγανε από τον κόλλο λέιζερ. Ναι, ναι. Πεθαίνω. Αστροναυτάκι, σηκώνομαι. Είμαι στη φάση τώρα. Και με κατεβάζουν. Δεν πήρα ανάσα, ρε. Ανάσα. Φαφαφαφ. Και κάνω τσάνκ, μενού, τάκ, τρίγωνο. Delete. Κλασική κίνηση. Κλασική. Σε αντίθεση με σένα, ήρεμο. Αλλά έχω κρατήσει τα save. Μπορεί να γυρίσω κάποια στιγμή, δεν ξέρω. Ναι, η αλήθεια ήταν αυτό ότι αν δηλαδή. Η τιμωρία, να το πω, του παιχνιδιού, όπως και στα σόλ και τα λοιπά, δεν την υπομείνεις τόσο πολύ. Το καταλαβαίνω ότι σε πολλούς μπορεί να φάνηκε άδικο, να είναι τόσο ζόρι και τα λοιπά. Αλλά εμένα με εξήταρε, ρε παιδί μου, το γεγονός ότι ξέρεις τι, ήταν δύσκολο για πολλούς αυτό το ότι χάνεις τα πάντα. Δηλαδή, ούτε να πεις ότι σαν το σόλ θα πάω κάπου, θα πάρω πίσω τον εξοπλισμό μου, ξέρω εγώ, εκεί που έχασα και θα συνεχίσω. Ήταν αυτό που ίσως μπορεί πολλούς να τους ξύνησε. Εγώ θα το πάω ένα βήμα παραπέρα και θα σου πω ότι δεν έχω καν την ανάγκη να κλαφτώ. Δεν είμαι τόσο καλός. Εγώ, ναι, όχι, εγώ το δέχομαι απόλυτα αυτό. Ότι φίλες και φίλοι, δεν θα κλαφτώ. Ότι είναι άδικο. Και... δεν είμαι τόσο καλός, πρώτον. Και δεύτερον, έχω αναβασμένη χοληστερίνη. Αυτά. Ναι, ναι. Όχι. Εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα. Σου λέω και τον κόσμο που να μην τα αγγίξει καν, να μην το παίξει καν. Ο καθένας επενδύει αλλά... στα παιχνίδια επενδύσει για διάφορους. Για πολλούς λόγους βασικά. Οπότε έχει να κάνει και με τη σχέση χρόνο που επενδύεις και με το τι παίρνεις. Αν, ας πούμε, ήμουνα τώρα. Ειλικρινά, αν ήμουνα, ξέρω εγώ, στα 24 μου, που το πρόγραμμα μου και χρόνο μου ήταν τελείως διαφορετική και οι αντοχές μου. Πιθανότατα θα το είχα τελειώσει το παιχνίδι. Τώρα ξέρεις πολύ καλά και εσύ, όταν έχεις δύο ώρες κάθε τρεις μέρες να καταθέσεις, δεν θες να είσαι στο ίδιο σημείο συνέχεια. Θες λίγο progress. Σαν θες να είσαι στο μυαλό μου. Ναι, θες λίγο να πάρεις κάτι από το παιχνίδι, να το κλείσεις σε ένα checkpoint. Να πεις, αχ, Παναγίτσα μου. Όπως το Souls το έχουν αυτό. Ξέρω, ξεκλείδωσα ένα καινούριο bonfire και λες, αχ, το κλείσω. Τώρα το κλείνω, ναι, και είμαι okay. Τώρα το κλείνω, μπράβο. Έφαγα ξύλο, τρεις ώρες το κλείνω. Ναι, ας πούμε τώρα το Resident που παίζω είναι ακριβώς αυτό. Προχωράω, ένα save. Τάκ, πέφτω για ύπνο, σαν άνθρωπος. Αλλά εκείνο μου είχε φάει την ψυχή, το Returnal. Μπράβο. Απλά μου είχε χαρίσει κανένα δυο στιγμές, ναι, μου είχε χαρίσει κανένα δυο στιγμές που έχω να τις θυμάμαι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θυμάμαι, ας πούμε, κάποια boss, το τρίτο boss θυμάμαι, μου είχε χαρίσει εξαιρετικά. Καλύτερα να ήταν final βασικά, έτσι. Νομίζω θα συμφωνείς, ναι. Γιατί μετά πέφτουν λίγο τα bosses και πάλι εξαιρετικά είναι. Αλλά ναι, εγώ θυμάμαι, το ζήσα πολύ νωρίς το τρίτο boss, γιατί στο πρώτο run που κάνω... Ξυλό και πολύ ωραίο σκηνοθετημένο. Ναι, ισχύει. Ήταν υπερπαραγωγή, έκανες float στο διάστημα και καλά.
Στο πρώτο run που κάνω, πεθαίνω από το τέρας OK που σε κάνει one shot, two shot, οτιδήποτε. Και μετά στο δεύτερο run, απευθείας όλα τέλεια, πάω μέχρι τρίτο κόσμο, στο τελικό boss και χάνω εκεί. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν ήξερα καν τι κάνανε οι αστροναύτες. Τα έπαιρνα απλά και είχα μαζέψει δύο αστροναύτες, full bars υγείας και μου είχε βγει καλά. Και μετά, OK, μπορείς να φτάσεις τέταρτο κόσμο, έχει ένα checkpoint εκεί. Και σώζεται μετά από εκεί κάπως. Έχει το πέμπτος, το πέμπτος βάναυσος, αλλά οκ. Okay. Έχει και αυτό το παιχνίδι, ότι δεν σου λέει τίποτα από αυτά. Γιατί τον αστροναύτη δεν σου λέει τι κάνει. Όχι τίποτα. Ή κάποια άλλα. Έχει μια vague περιγραφή, ξέρω εγώ, ότι. Κάτι. Εγώ δεν ήξερα. Το πάει προς το ότι σου φέρνει. Σε επαναφέρει στη ζωή, αλλά δεν σου λέει ακριβώς. Ναι, έχει αυτές οι vague περιγραφές του. Αλλά Dark Souls. Ναι, ναι, για να ζεις ξανά την ομορφιά του επέκεινα. Λες τι ναι, κάτι τέτοιο. Τι εννοεί. Α, revival, πες το revival. Πάντως ήταν και το τέταρτο boss εμένα μου έχει αρέσει, μου τη μουσική. Πόσο παίζεις και έχει μια μουσική που συνέχεια όλο αυξάνεται όσο φτάνεις στο boss. Και βγαίνεις και είναι ένα boss, παιδί που παίζει και ένα. Πιάνω εκεί, μουσικό όργανο και τα λοιπά και γίνεται μια σφαγή, εύκολο όπως πάντα. Αλλά David Jones έτσι, να πω πειρατές, ναι. Καραϊβικής. Δυνατό παιχνίδι, δυνατό παιχνίδι, εμένα μου άρεσε πολύ μέσα στα καλύτερα της χρονιάς. Να ρωτήσω κάτι, πολύ ιδιαίτερη εμπειρία βέβαια. Spoilers, spoilers, να ρωτήσω κάτι. Χωρίς να πείτε απαραίτητα ακριβώς, αλλά η ιστορία ολοκληρώνεται, δηλαδή... Ναι. Ναι. Ολοκληρώνεται και έχει μάλιστα και ένα secret ending. Άκου τώρα το secret ending για σένα είναι αυτό. Τερματίζεις το παιχνίδι με τη μία για να σου βγάλει secret ending μετά. Δηλαδή ξεκινάς το. Όχι βρε, όχι, δεν θέλω αυτό. Τερματίζεις, κάτσε ρε, περίμενε. Τερματίζεις το παιχνίδι κανονικά. Σου ναι, βγάζει το ending. Ναι. Και μετά δεν πρέπει να κάνεις ακόμα ένα τερματισμό για να σου βγάλει το secret. Όχι ακόμα ένα τερματισμό, να μαζέψεις διάφορα collectibles τα οποία αν σου βγουν. Που εμένα μου είχε πάρει κανένα εξάωρο επιπλέον. Το μετάνιωσα που το έκανα. Ναι. Και είναι τέλειο, και σου βγάζει. Πας εκεί στο αυτοκίνητο που έχει ένα αυτοκίνητο στο τέλος, δεν μπορείς να πεις. Okay, okay. Και εν τέλει μπαίνεις στο αυτοκίνητο και σου δείχνει ακριβώς τι έγινε και το τραύμα ναι, που ναι, είχε. Έτσι όπως το πες, έτσι όπως το πες, ήταν σαν να έλεγες πρέπει να το τελειώσει με τη μία χωρίς να χάσει όλο. Α, γι' αυτό σε okay, είπα okay. Αυτό, ναι, όχι, όχι. Αυτό είναι σε πούκου. Πρέπει να βγάζει μαχαίρι. Έχει, εντάξει, η ιστορία του πάντως είναι ωραία. Δηλαδή, οκ, okay, προφανώς είναι σαν κάτι ταινίες που βλέπεις, ξέρω εγώ, που άλλο σου δείχνει και από πίσω άλλο γίνεται και τέτοια. Αλλά έχει ένα ωραίο twist και αυτά. Μ' άρεσε. Okay. Αυτά από μένα. Πάμε κάποιο άλλο. Εγώ δεν έχω έρθει καθόλου προετοιμασμένο, αλλά νομίζω αξίζει να σταθούμε λίγο. Αν και δεν ήταν από τα αγαπημένα μου, θα πω ότι είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι, το Ratchet & Clank, έτσι. Το Rift Apart. Που είναι πολύ μια... τίμιο, ναι, ναι. Πολύ, πολύ τίμιο, ναι. Τίμια κυκλοφορία, πέρασα ωραία. Του έδωσα ένα 8,5 τίμιο. Θεωρώ ότι, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη για το Guardians, ότι είναι η απόλυτη comfort, εμπειρία, triple A, όλα γυαλισμένα, τίποτα λάνθαστο, αλλά δεν πρωτοτυπεί κιόλας, έτσι. Αυτό είναι ίσως που έδωσε λίγο... Ένα χι στο παιχνίδι από πολλούς, γιατί θες σιγά σιγά το Ratchet να κινείται σε ενδιαφέροντα μονοπάτια, αλλά ίσως παρότι ήταν τούμπανο, ναι, ίσως ήταν το filler παιχνίδι της Insomniac, γιατί και ανάμεσα σε Spider-Man, που είναι φυσικά τα πιο σοβαρά παιχνίδια της πλέον, έτσι μπαίνει λίγο σε ατμόσφαιρα Naughty Dog να πούμε, ήταν λίγο ok, κάτι του έλειπε. Βέβαια, ok, σε gameplay, χρήση DualSense, όπως είπαμε και πριν με το Returnal, και το Astros είναι τα τρία top για μένα. Δεν έχω παίξει WRC που έλεγε ζήσει ότι ήταν πολύ καλό. Ούτε εγώ καθόλου WRC. Τίποτα. Ναι, γιατί είχε φοβερή χρήση. Φοβερό. DualSense. Είναι. Ναι. Ναι. Συγγνώμη. Όχι, όχι. Τελείωσα και θα συνεχίσω ακόμα. Συμφωνώ απόλυτα για το Ratchet & Clank. Έχει απόλυτο δίκιο. Τώρα που το λες, το σκέφτομαι και εγώ ότι όντως επειδή μου ήταν καλογιαλισμένο, άψογο, υπέρτατο, ωραίο χειρισμό. Αλλά είναι αυτό που είπες ότι δεν το πήγε ένα βήμα παρακάτω. Και δεν είναι ότι ο δεύτερος χαρακτήρας προσέθεσε αυτό το κάτι παρακάτω. Ήταν απλά, ξέρεις. Μπράβο, ναι, άλλο σκύλι. Άλλο σκύλι. Ναι, και ναι, εν τέλει αυτό που μας είχαν διαφημίσει με τα Rifts περισσότερο έπαιζε σε κάποια σημεία παρά ήταν κεντρικό gameplay μηχανισμό να πει θα τον εκμεταλλευτεί φούλο και όσοι έχετε παίξει σε κάποιου κόσμου παρακάτω. Κάνει κάτι εντυπωσιακό που μπορείς απλά με ένα χτύπημα ενός switch αλλάζει όλο το δωμάτιο. Αλλά μέχρι εκεί και το τέλος το ωραίο happy ending. Τα περιμένεις πλέον αυτά από ο Ratchet, δεν νομίζω. Και ερμηνείς μια χαρά. Εντάξει, τι περιμένεις να πεθάνει ο Ratchet και εσύ τα σου φάξεις. Πώς φαντάσμαγε όμως. Περιμένω να μάθω επιτέλους τι γίνεται με την οικογένειά του. Γιατί 15 games μαστιζάνουν τι θα γίνει με την οικογένειά του. Και τώρα δίνουν κι άλλο teaser. Και τώρα μαθαίνουμε ότι η Insomniac φτιάχνει Spider-Man Wolverine. Επομένως λες το ξεχνάς το Ratchet.
Ποιος θα το θυμάται, τέλος πάντων. Mm. Νομίζω ότι ανοίξανε καινούριο act. Δεν ξέρω, καμιά τριλογία θα το πάνε και αυτό. Τώρα βάλανε μέσα και τη μία χαρακτήρα και αυτά. Η Rivet, ο μόνος χαρακτήρας που έκανε χαμό όπως η Rivet νομίζω ήταν Lady Dimitrescu, έτσι. Με την έννοια ότι και η Rivet έκανε χαμό. Εντάξει, εννοείται παραπάνω η Lady Dimitrescu. Τώρα μου δίνει τρελή πασά, αν θέλετε να περάσουμε σε αυτή, αλλά να μας πει και ο Άλεξ. Αλλά μετά να περάσουμε σε πασά μεγάλες απογοητεύσεις αυτής της χρονιάς. Οκ, okay, ναι. Ωραίο. Και έχουμε. Πάντως, ναι. Νομίζω αυτά, δεν ξέρω αν έχετε προσθέσετε κάτι για το Ratchet. Νομίζω το καλύψαμε. Ένα πολύ καλό παιχνίδι που ωραίο. Πλέον βγαίνει και. Εγώ συμφωνώ. Βασικά, αν πάρετε PS5, μάλλον έχετε και το Ratchet. Γιατί μόνο πλέον τα bundles βρίσκεται. Οπότε αναγκαστικά το παίξετε. Αλλά θα περάσετε τέλεια. Αν δεν θέλετε, ας πούμε, να σκεφτείτε και να περάσετε απλά mindless fun που λέμε, θα περάσετε μια χαρά έτσι. Ναι, νομίζω και έξω τώρα κανένα πεντάρι κάνει, οπότε. Αυτός ο ήχος όταν μαζεύεις όλα μαζί τα πέτρα, τα τέτοια. Στο χειριστήριο που το νιώθεις. Τις βίδες. Τσικατσικατσικατσικατσικατσικατσικα. Ή στην αρχή που πας στο κλαμπ και το νιώθεις να δονείται το χειριστήριο και παίζει και το 3D audio. Ναι, τα σπάει. Συμφωνούμε πάντως ότι ο ήχος και το χειριστήριο κάνουν πιο immersive την εμπειρία, έτσι. Δηλαδή είναι το κάτι σύνρε, παιδί μου, στο PS5 και σε σχέση με το Xbox και γενικότερα στα video games. Νομίζω ότι. Έγινε δουλίτσα, όχι αστείο. Αυτό είναι αυτό που είναι. Λέγαμε και καλά για 22 λένε παρουσίαση και κυκλοφορία για το VR2. Προφανώς και εκεί θέλουν να πουλήσουμε και σπίτια, ρε παιδί, μαζί με οικογένειες και τέτοια. Και να τελειώνει η υπόθεση, αλλά θα το δούμε. Δώστε μου ένα Half-Life Alyx, αν είναι launch τίτλος. Που τώρα διάβασα ότι υπάρχουν κάτι φήμες για το ετοιμάζεται άλλη έκδοση Alyx. Και Half-Life 3 υπάρχει μια ομάδα 5 ατόμων που το ξαναφτιάχνει στη Valve και αυτό που είτε συνέχεια. Τέλος πάντων, να το δούμε. 5 άτομα τι να κάνουν, το μενού μονάχα σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Εδώ οι άλλοι φτιάχνουν τέτοια παιχνίδια. Μένει να δούμε αν θα έχει υποστήριξη. Γιατί να μου βγάλει ένα VR2 και ξέρει να πάει όπως το προηγούμενο, το οποίο ναι, δεν είχε τίτλους, αλλά οι καλοί τίτλοι ήταν. Πώς να σου πω, 10. Μπράβο, 10. Άντε να ήταν 10. Το Ratchet πάντως, και εγώ να συμπληρώσω αυτό που είπες, ένα παιχνίδι που τα έκανε όλα πολύ καλά, αξίζει να παιχτεί από όλους και ειδικά έτσι και για μικρούς, για μεγάλους που είναι. Απλά και εμένα μου λείπει αυτό το κλικ το παραπάνω, ρε παιδί μου, που ήθελα. Σε ένα sequel θα το δούμε, ποιος ξέρει. Άλεξ. Εντάξει, για να πάρω τη σκυτάλη, για να πάμε μετά σε απογοητεύσεις, γιατί με ενδιαφέρει το ζήτημα έτσι όπως πήγε να το θέσει. Λοιπόν, εντάξει, παιχνιδάρες, παιδιά, εγώ σου λέω το 21 έπαιξα πάρα πολλά παιχνιδιά. Guardians γαμάτο, το Hades, τα χωροράκια που βγήκαν, το Song of Horror. Τα Mass Effect που τα παίξαμε και οι δύο πρώτη φορά. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Απλά τα δύο αγαπημένα παιχνιδιά που ξαφέτος δεν ήταν κανένα του 21. Θα συμφωνήσω. Το ένα είναι το Mass Effect, η τριλογία, που εντάξει, παιδιά, την περίμενα χρόνια, μου λέγανε όλοι παίξε Mass Effect, δεν έχει παίξει τίποτα, δε. Και είχαν δίκιο. Δηλαδή, αυτό που μου έκανε το Mass Effect, ιδίως το Mass Effect 2, δεν υπάρχει. Μιλάμε για sci-fi στα καλύτερά του. Ναι, έτσι έχω ακούσει. Σε όλα του. Δηλαδή, αξίζει φούλα. Α, δεν τα έχει παίξει. Όχι. Αξίζει φούλα να ασχοληθεί. Παρότι το ένα είναι πιο αδύναμο και δείχνει λίγο τα χρόνια του, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Το χτίσιμο κόσμο που σου κάνει. Παραμένει παιχνιδάρα, θα πω, να ξέρει. Δεν έχω παίξει παιχνίδι σαν το ένα. Δηλαδή, είναι από τις εμπειρίες μίσου που μου έμεινε και πιο πολύ από το 2, όχι σαν ιστορία. Περισσότερο ότι έπαθε ένα λίγο πολιτισμικό σοκ. Λέω τώρα που βρίσκομαι, ποιος είμαι. Τέτοια φάση. Τον κόσμο, γιατί σε βάζει στον κόσμο. Στη Citadel στην αρχή, ρε φίλε. Στη Citadel. Το χτίσιμο κόσμο που κάνει το Mass Effect, παιδιά, μπορεί να μην το κάνει άλλο παιχνίδι. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που κάνουν. Και σου λέω, παρότι το ένα είναι 15 χρονών πλέον και λίγο μπορεί να σε χάσει 2-3 σημεία και πάλι παραμένει αξιοθαύμαστο αυτό που κάνει. Αλλά το Mass Effect 2, παιδιά, για μένα είναι καλύτερη sci-fi εμπειρία που βιώσει γενικότερα σε οποιοδήποτε μέσο. Και με ψήνει πάρα πολύ το sci-fi. Ένα καλό sci-fi. Είναι αυτό που έπρεπε να είναι το sci-fi. Η γραφή του ακόμα και σήμερα δεν τη βρίσκει σε παιχνίδια. Δηλαδή, δεν μπορεί να τη βρει στο Red Dead, στο The Last of Us που λέγαμε πριν πάλι. Αλλού δεν τη βρίσκει. Μιλάμε για συγκλονιστική γραφή σε χαρακτήρες, σε σενάριο, σε ιστορία. Στο κάθε τι που μπορεί να βρει, ένα τασάκι. Στο πλωτήριο και να έχει lore και να υπάρχει λόγος που βρίσκεται εκεί το τασάκι π.χ. Και είναι το τέλος, παιδιά, η τελευταία ώρα του Mass Effect 2, το πασίγνωστο Suicide Mission αποκαλείται, που είναι ένα τεράστιο, μια πολύ μεγάλη αποστολή που κρατάει πάρα πολύ ώρα και πρέπει να πάρεις πολύ σημαντικές αποφάσεις. Για μένα είναι από τις κορυφαίες μου εμπειρίες στο gaming. Είναι σαν όταν γυρνάς από το νησί με τον Arthur. Άντε, είναι σαν ναι. Αυτό που λέγαμε πριν για την Ellie, παιδιά. Δεν ξέρω, αυτό που κάνει το Mass Effect 2 είναι.
Είναι σοκ πραγματικά. Με έχει συντριγκάρει πάρα πολύ, γιατί δεν, δεν το έχω παίξει καθόλου. Και εντωμεταξύ, το 3 δεν το έχουμε παίξει. Το έπαιξε, Άλεξ, εσύ, το 3. Δεν είχα μεγάλη τέτοιο. Το είχα αφήσει λίγο για να το ευχαριστώ σε καλύτερη στιγμή. Και εγώ γι' αυτό δεν το είχα παίξει. Είχα ασχοληθεί λίγο στα πλαίσια του review κυρίως για να έχω εικόνα, οπτική κτλ. Ξέρεις. Αλλά θα το παίξω, πιστεύω τώρα, γιατί τώρα που το συζητάω θέλω να το παίξω οπωσδήποτε. Πιστεύω να το πιάσω όλο. Παρένθεση, επειδή κρατώσε την τιμή του, είδα τώρα αυτές τις μέρες έπεσε 30 ευρώ, 29 η τριλογία του Mass Effect, έτσι. Και εκτός αυτού υπάρχει φήμη ότι θα μπει Game Pass και εικόνα κανονική έχει βγει. Τώρα αν και πώς θα το δούμε. Άμα μπει Game Pass πάνω μέσω EA Play. Ακριβώς, ναι, αυτό. Οπότε, ναι, όποιος έλεγε 4 ευρώ το μήνα. Παίζουν και προσφορές με 1 ευρώ, που και που. Μιλάμε για επιπλήρες παιχνίδι, για αρπιτζάρα, για διαλόγους, για χαρακτήρια, για μουσικάρα, άρρωστη μουσική. Όλα τέλεια, παιδιά. Στο Mass Effect 2 ειδικά δεν έχω ούτε ένα πράγμα να το προσφέρω. Και πολύ ποιοτικό remaster, έτσι. Και πολύ δηλαδή, καλό remaster, ναι. 4K, 6 ιστορίες, PS5 τουλάχιστον. Ναι, δηλαδή, πόσο του βάζεις, Mass Effect, τριλογία. Είχα βάλει στην τριλογία, είχα βάλει 9,5 ρε παιδί μου, μικρή επιφύλαξη, γιατί δεν είχα παίξει το 3. Το 2 είναι δεκάρι. Το 2 για μένα είναι δεκάρι. Το πρώτο χάνει λίγο επειδή είναι λίγο πιο. Ξέρεις, έχει λίγο fetch quest μέσα, γιατί επαναλαμβάνεται λίγο στη δομή του, επειδή είναι μικρότερη κλίμακα. Πλανήτες, ναι. Το 2 σου είναι δεκάρι. Μάλιστα. Δεκάρι. Ναι. Και μια που είναι. Από τα καλύτερα παιχνίδια του gaming, έτσι. Εγώ θα το πω, δεν το έχω τόσο ψηλά. Θεωρώ ότι έχει κάποια θεματάκια, ιδιαίτερα σε κάποια questlines χαρακτήρων που. Οκ, πας μαθαίνεις κάτι για αυτούς, γυρνάς στο πλοίο και μερικοί όντως, ξέρεις, βλέπεις, δεν σε συμπαθούν ή δεν ράνουν. Και άλλοι είναι, οκ, σαν να μην συνέβησε ποτέ. Θεωρώ ότι λίγο υπήρχε, θα μου πεις, έχει 15 νομίζω, χαρακτήρες, έτσι. Επίσης, κάθε φορά που γυρνάς στο πλοίο μπορείς να κάνεις διάλογο, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να χάνεις και κάτι. Ναι, όχι. Ίσως και να έχεις λίγο αυτή την άποψη, γιατί εγώ δεν την έχω. Ή δεν το παρατήρησα ή τέλος πάντων το παίξαμε λίγο διαφορετικά, ρε. Ναι, επίσης θεωρώ ότι κάποια από τα job missions που έχει δεν ήταν τόσο δυνατά όσο κάποια άλλα. Δηλαδή, ξεχνώ και το όνομα της Assassin, ας πούμε, το πρώτο που πήγαινε σε μια βίλα ήταν super και είχε θέσει το πύχη τόσο ψηλά που λέω μετά, έλα, πού είναι το επόμενο. Και νομίζω ότι δεν ήρθε τόσο ψηλά. Απλά μέσα στο σύνολο για μένα, ρε παιδί μου, κάτι τέτοια δεν τα υπολογίζω σε αυτή τη φάση. Σχεδόν όλα τα παιχνίδια έχουν από κάτι τέτοιο μέσα. Εντάξει, ναι. Αν το ψάξει πολύ, ναι, αν το ψηρίσει. Τέλος πάντων, και απλά ήθελα να μιλήσω και γρήγορα για το δεύτερο παιχνίδι που είναι το αγαπημένο μου το 21, που δεν βγήκε το 21, που είναι το Disco Elysium. Είχε βγει πέρυσι στο PC, φέτος βγήκε σε PS5. Το ψήνω πάρα πολύ καιρό αυτό. Αυτό το παιχνίδι δεν είναι για όλους, καμία σχέση με Mass Effect. Είναι πολύ αργό, είναι τέρμα διάλογο. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Μιλά. Όλα, ό,τι κάνει είναι μιλά. Ναι. Και το action, το combat είναι μιλάς. Αλλά είναι το πιο, από τα πιο βαθιά παιχνίδια που έχω παίξει. Έχει απίστευτο βάθος σε ό,τι και αν κάνει. Η ιστορία του είναι καταπληκτική και η γραφή του. Η γραφή του πρέπει να είναι once in a lifetime φάση. Γραφή του είναι αυτό. Η γραφή του είναι μία στα χίλια, παιδιά. Δεν υπάρχει. Η πολυπλοκότητά της, αλλά πρέπει να ξέρεις αγγλικά, πρέπει να ξέρεις από πολιτικές θεωρίες, πρέπει να ξέρεις από ψυχολογία. Όσα λιγότερα ξέρεις, τόσο περισσότερο θα σε χάσει. Γιατί μιλάνε πάρα πολύ, πρέπει να είσαι εκεί. Δηλαδή το διωράκι που κάνεις τα βράδια, δεν ξέρω αν είναι. Εξαρτάται, γιατί είναι άλλες ταχύτητες. Ας πούμε σε PC gaming, μ' αρέσει πάρα πολύ να απολαμβάνω adventure games, πάρα πολύ. Δηλαδή είμαι πολύ αρρωστάκι adventure στα PC. Και η σχέση μου με τα PC όλη μου τη ζωή ήταν κυρίως με adventures. Δεν χρησιμοποίησα ποτέ PC για να παίξω action παιχνίδια. Οπότε νομίζω ότι θα το απολαύσω το ψήνο. Έχω διαβάσει πάρα πολύ καλά λόγια για αυτό το παιχνίδι. Είναι σε προσφορά νομίζω τώρα. Έχει πέσει τιμή του στο PS Store. Και αν μείνει τώρα, δηλαδή θα μπει σε επόμενες 10 μέρες. Ναι. Το ψήνω και χαίρομαι που το λες αυτό για τον Disco Elysium. 100%. Απλά, παιδιά, πρέπει να μπείτε να ξέρετε τι θα παίξετε. Έτσι, ναι, δεν είναι παιχνίδι το οποίο θα γίνει πασατεμπό. Θέλει να εντρυφήσει και το εκτιμώ αυτό. Μου αρέσουν πολύ αυτά τα παιχνίδια. Θέλει πάρα πολύ και δεν περίμενα να δω κάτι τόσο βαθύ, παιδιά. Εμένα από τι αγαπημένε μου εμπειρίες και ανυπομονώ με το που βρω χρόνο σε 4-5 χρόνια έτσι όπως το πάμε με τις κυκλοφορίες να το ξαναπαίξω και να το ξαναδώ από άλλη σκοπιά πλέον που θα είμαι και λίγο πιο, ξέρεις, θα το περιμένω λίγο περισσότερο αυτό που έρχεται πάνω μου. Ναι. Και ντεμπούτο το παιχνίδι, έτσι, το disco. Ντεμπούτο το παιχνίδι από και το στούντιο. Ναι. Εμφανιζόμενο, δηλαδή. Αυστραλιαζικό, είναι Νέα Ζηλανδία ή Αυστραλία. Αυστραλία πάντως θυμάμαι είχε θέμα το παιχνίδι με violence rights και κάτι τέτοια. Καλά, έχει. Ναι, από εκεί είναι το στούντιο εννοώ. Νομίζω κάτι τέτοιο. Ζαούμ πρέπει να λέγεται. Διαγώνισουμ, κάτι τέτοιο. Απλά δεν ξέρω αν ξεκινά με αυτό που πα μετά. Πού πα, τι φτιάχνει μετά από αυτό. Δυσκολίζουν δύο. Χτίζει το IP. Αν χρειάζεται. Αμέ.
Αλλά μετά, αν έχει πολλαπλά τέλη, αναγκαστικά πρέπει να διαλέξει ένα. Έτσι, επομένως... Ένα κάνον. Εντάξει, έχει κάνον τέλος, απλά πρέπει να το, okay. Πρέπει να το βγάλεις. Δεν βγαίνει από μόνο όταν δεν το ψάξεις. Τέλος πάντων, αυτά τα δύο για μένα δεν είναι κανένα το 21, γιατί τα takes του και αυτά που είπαμε τα έχω και εγώ πολύ ψηλά, αλλά αφού αναφέρθηκαν. Οκ. Okay. Αυτά τα δύο. Εγώ τα προτείνω, Super. Απλά. Πρωτού πάμε στις απογοητεύσεις, να πασάρω κι εγώ το μάλλον καλύτερο παιχνίδι της χρονιάς μου πολύ γρήγορα. Που είναι το Endwalker, το Final Fantasy 14, το τελευταίο expansion. Εγώ του MMO. Φτάνει. Και θα του φύγει. Θέλω, ας πούμε, πώς έκανα 10 quest να το τελειώσω, αλλά ρε παιδιά, η γραφή είναι ό,τι καλύτερο έχω δει φέτος, χωρίς να έχω παίξει Disco Elysium. 300 ώρες. Ουσιαστικά. Παραπάνω. Τώρα, 350, κάπου εκεί πρέπει. Αλήθεια το λες. Αλήθεια λες. Είναι MMO, ρεσί. Είναι MMO που βγαίνει από το 13. Αλλά εγώ το ξεκίνησα Ιούνιο. Και έχω κάνει, έχω κάνει breaks πάντα όταν παίζω. Υπάρχουν 4, τώρα είναι το 5ο expansion. Σε κάθε expansion κάνω break, παίζω κάτι άλλο. Δεν σε ξέρει, τώρα αλλά... σε έμαθε. Νερό, αλλά, νερό. Ναι. Το νερό είναι με σωλήνα εδώ πέρα μέσα και σωλήνα μετά από κάτω την τσουτσούνα βγαίνει. Ρεμπρό, τι 350 ώρες. Δεν έχω ξαναπαίξει κάνει... παιχνίδι τόσο πολύ στη στιγμή. Από τον Ιούνιο, έτσι. Δηλαδή, δεν κάνει το ίδιο πράγμα όμως ποτέ, να το πω. Δηλαδή, το ακόμα main story παίζω. Και δεν χρειάζεται να γκριντάρεις καθόλου, παρότι είναι MMO. Βγαίνει έτσι μόνο του. Αν είχες κάνει μαθήματα πιλότου 350 ώρες, τώρα θα δουλεύεις Lufthansa, ξέρω εγώ. Αν είμαι ικανός, καλά θα είναι. Έχει πάρα φάνταση. Τι να πω, αν είχες... Τέλος πάντων, όχι, okay, respect, 350 ώρες. Εγώ το μεγαλύτερο που έχω κάψει είναι... Νομίζω 180 ώρες κάποιο Assassin's Creed. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο. Ή 150. Και Skyrim. Όπως Skyrim. Απλά το Skyrim είναι αυτό που έχει βγει και το meme. Δεν το τελειώνει το Skyrim. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, απλά κάποια στιγμή λες. Φύγει από τη ζωή μου, ας πούμε. Νομίζω στο Witcher είμαι. Σε 120, κάτι τέτοιο, 130. Κάπου. Ναι, αυτά τα παιχνίδια όντως μου έχουν τραβήξει τόσο πολύ. Βέβαια, αν τις βάλεις όλες μαζί σε σύνολο, όλα αυτά τα παιχνίδια. Ναι, πιες 350 έχουμε φάει. Αλλά 350 ώρες σε ένα παιχνίδι, ε. Δεν είναι. Ξεστή, ουσιαστικά είναι 5 διαφορετικές ιστορίες που όχι okay, ενένονται μία με την άλλη και είναι κάθε μία πέσει 70-80 ώρες. Και ουσιαστικά μπορεί να παίξει με φίλου σου, να κάνετε διάφορα content, να πάτε. Ξέρω εγώ. Είναι τελείω το ψάρεμα, βόλτε. Αυτό είναι ο λόγο που νομίζω ότι κατέβηκα από το. Δηλαδή, το τελευταίο Final Fantasy, εξαιρετικά παιχνίδια, λατρεύω τον κόσμο. Το τελευταίο Final Fantasy για μένα ήταν το 10. Δεν θυμάμαι. Τι είχε πρωταγωνιστεί, θυμάσαι. Ναι, είχε του τύπου με το αμάξι. Α, το 15. Όχι, μέτριο. Αλλά καλό βίλεν. Πάρα πολύ ωραίος κόσμος, εξαιρετικό. Καλά, κατέβηκα. Κατέβηκα, λέω να σου πω κάτι. Του όλη τη φορτίση. Δεν έκανε. Και τα έχω παίξει σχεδόν όλα. Σχεδόν όλα. Τα φάνηκα να φάνηκα έτσι. Αλλά. Ναι. Το μόνο που αξίζει να πούμε γενικά είναι ότι πλέον το story, γιατί έγινε τόσο καλό με το Shadowbringers, είναι ότι η τύψα Ισκάγουα, μια 34 χρονών writer που είναι τώρα top of the game στη Square Enix, ξεκίνησε να γράφει μικρές περιοχές του Heavensward. Το expansion που βγήκε το 2015 με τους δράκους, υπότες και ιστορίες. Μετά για το 2017 δεν βγήκε. Πήγε στο Final Fantasy 16 να το γράψει, το οποίο βγαίνει τώρα, μάλλον στα κοντά κάπου, τέλος πάντων του χρόνου, κάτι τέτοιο. Ναι. Ή το 23. Το γνωστό trailer που έχουμε δει, το εξαιρετικό. Μπράβο, ναι. Ναι. Και γύρισε έγραψε όλο το main σενάριο του Shadowbringers και όλο το main σενάριο του Endwalker που βγήκε τώρα και φαίνεται η διαφορά. Πώς να σας πω, μέρα με τη νύχτα. Δηλαδή. Και έχει εξαφανιστεί το filler, ενώ στην αρχή. Δηλαδή στην αρχή είναι πολύ δύσκολο να μπεις. Εγώ μπήκα, ας πούμε, επειδή ήξερα ότι ήθελα να το πάω μέχρι τέλους. Θα κάνεις fetch quest, πήγαινε φέρε μου μια κολοκύθα, όχι πήγαινε σκότωσε δύο μπαρμπαδέλια και πάει λίγο έτσι. Λες τώρα τι κάνω που είμαι. Αλλά μετά, ας πούμε, τώρα. Το 14 παιχνίδι. Τώρα πρέπει να ανακαλύψω γιατί τελειώνει το σύμπαν, ξέρω. Σε τέτοια φάση είναι. Κλασικό JRPG. Στο τέλος να έχει με το Θεό. Έτσι, ναι. Όχι, δεν είναι. Είναι πιο ανθρώπινες ιστορίες του στυλ. Αξίζει να ζούμε και τέτοια. Πάει λίγο νεροτοματίζει. Δεν αξίζει να ζούμε, Ρεστάθη. Τι ρωτήσει αυτές, τα ξέρουμε εδώ και χρόνια. Το Final Fantasy περίμενα να μου το πει. Το μαθαίνω από τον Άλεξ κάθε Σάββατο βράδυ. Θα μου πει αν αξίζει να ζω ή όχι. Κυριακή πρωί τα μαθαίνει εσύ. Εγώ το μαθαίνω Σάββατο βράδυ. Λοιπόν, εγώ ξέρεις τι. Εγώ χάρηκα με το Ζήση που. Είπε ότι στο PC έχει παίξει πολλά adventure παιχνίδια, γενικότερα σου αρέσουν, φαντάζομαι το είδος. Γιατί και εγώ μεγάλωσα, δηλαδή από το πρώτο PC που πήρα, ξέρω εγώ, και ξεκίνησα PC Master να διαβάζω demo και παιχνίδια και αυτά, μιλάμε, έπαιζα μόνο adventure games.
Χρυσές εποχές. The Golden Age. Αυτό το Golden Age ήταν τώρα. Lucas Arts. Εδώ πέρα Sierra. Ναι, ναι, κοιτάω εδώ απέναντι και έχω τα κουτιά που αγόρασα τότε και έχω Grim Fandango, Gabriel Knight 3. Day of the Tentacle. Μουσική στα αυτιά μου. The Longest Journey, ας πούμε, από την Funko. Φλάκια, φλάκια. Lucas Arts, ας πούμε, Escape from Monkey Island, ας πούμε. Βλέπεις, είναι αριστουργήματα, αριστουργήματα. Τι παίζω, ρε παιδί. Εγώ τα παίζα σε CGA, δεν είχα VGA. Είχα το Schneider το PC και ήταν με το CGA 4 τετραχρωμία και μονοφωνικό ηχιάκι. Δεν έχω ιδέα για ποιο πράγμα μιλάτε, ρε. Είναι αρκετά παλιά. Θα τα δει στα μουσεία, εσύ. Μην στεναχωριέσαι. Μην βγάλε εγώ που μεγάλωσα, ξέρω εγώ με Nintendo DS. Κάθομαι και τι λένε τώρα αυτοί οι βλάκε. CGA. Δύο οθόνε, ξέρω εγώ, ηχεία μικρόφωνα πάνω. Απλά κάποια στιγμή βάλετε YouTube. Ναι, ναι, βάλετε YouTube, ξέρω εγώ, Sierra CGA. Sierra CGA. Και θα δείτε τι παίζαμε εμεί. Υπάρχουν πολύ ωραία βιβλία για εκείνη την εποχή. Αν μπείτε Book Depositor, γιατί όχι Ελλάδα, δυστυχώ. Στα ελληνικά δεν υπάρχουν. Ποιο έχει το The Ultimate History of Video Games. Πριν από λίγες μέρες. Και τι λέει? The Art of Point and Click Adventure Games. Δες τόμο. Από πού Book Depository το πήρες? Ναι, ναι. Είναι ακόμα σφαγισμένο, δεν τα άνοιξα, αλλά έχει μέσα όλα τα κλασικά, ιστοριούλα, art και τέτοια. Μιλάμε τα. Έχει βγει και το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ στο Netflix, αυτό που λέγεται The History of Gaming, νομίζω. Α, έχει βγει τέτοιο. Για πες. Το high score. Το οποίο έχει επεισόδιο μέσα με συνέντευξη με την Bowen, την τύψη που έγραφε τα Adventures στο Sierra, η οποία εξηγεί κιόλας πώς τα φτιάχνανε τότε και με συγκίνηση. Μπούρκομα. Ξέρετε, είχα ακούσει, θα πλάκα. Είχα ακούσει μέτρια λόγια γι' αυτό, γι' αυτό δεν το είχα τσεκάρει ότι δεν τα λέγε ακριβώς. Έχει ενδιαφέρον τα πράγματα. Το Mythic Quest πρέπει να είναι καλό που... Δεν ξέρω ακριβώς τι παίζει, αλλά νομίζω είναι κυρίως το dev space. Τι γίνεται μέσα με τους developers. Ναι, αλλά είναι κομμωδία. Δεν είναι τόσο. Δεν εμβαθύνει τόσο, ας πούμε. Κομμωδία καταστάσεων, σαν γραφείο, σαν office φάση, τέτοια ξέρω εγώ. Πάντως, αν ψάξετε, ξέρω εγώ, gaming βιβλία, θα σας βγάλει μια λίστα στο Forbes που είχα δει. Που έχει πάρα πολλές καλές επιλογές. Ειδικά δείτε το The Ultimate History of Video Games Part 1 και 2 έχει βγει. Τα οποία μπορείτε να τα τσιμπήσετε με ένα 35, ξέρω εγώ, και τα δύο, και είναι τομή. Βιβλία είναι αυτά. Βιβλία κανονικά, ναι, πάρα πολύ καλά. Αλλιώς έχουν γράψει και για τη Sierra και η Williams, ξέρω εγώ, που έβγαζε τα Gabriel Knight και αυτά, έχουν γράψει και αυτή βιβλία. Ρομπέρτα Williams, ναι. Ρομπέρτα Williams και τα λοιπά, έχουν γράψει πολλά. Εγώ αυτό εκεί που ήθελα να καταλήξω, ότι πέρα το πολλά adventures που ασχολούμαι, ένα μικρό, full, τσουρινάκι, PC Master και τέτοια, ξέρω εγώ. Παρόμοια αισθητική παιχνίδι, ένα βγήκε τώρα που δεν το έχω παίξει, το Beyond Steel Sky. Να εντύζει και αυτό. Okay. Αυτό που θέλω να σου προτείνω είναι το The Forgotten City, το οποίο είναι από μια ομάδα τριών ατόμων, για τέσσερα χρόνια το φτιάξανε. The Forgotten City. Ναι, ήτανε mod του Skyrim. Μάλιστα. Έτσι, το οποίο το πήρανε και το κάνανε standalone παιχνίδι. Okay. Και adventurizes πολύ, δηλαδή θυμίζει, ρε παιδί μου, εποχές, ξέρω εγώ, αρχές του 2000. Τρισδιάστατο, κανονικά, χαρακτήρες, διάλογο τύπου Skyrim, κανονικά τα μενού και αυτά. Και ξυπνάς εσύ, δεν ξέρεις που βρίσκεσαι, σε βρίσκει μια τύπησα και σου λέει: ψάχνω τον τάδε, πήγε, χώθηκε σε εκείνη τη σπηλιά, αν μπορείς βοήθησέ με να πάω στο βρεις. Πας, πέφτεις μέσα κλασικά σε μια τρύπα στο χωροχρόνο, ξέρω εγώ, τσουπ, βγαίνει σε μια Βυζαντινή πόλη. Βυζαντινή πόλη. Και σε εκείνη τη Βυζαντινή πόλη, χαρακτήρες ζουν κανονικά και συνυπάρχουν και με διαλόγους και με αυτά καταλαβαίνεις ότι είναι εγκλωβισμένοι σε αυτή την πόλη, να ζουν αιώνια. Adventure υπάρχει... αυτό ή action RPG? Όχι, adventure. Δεν υπάρχει ούτε RPG στοιχεία, ούτε τίποτα. Είναι μόνο διάλογος και μέσω από διάλογο και άντε τώρα να πάρεις και ένα πράγμα από εδώ, να το πας εκεί. Να πετάξεις ή κάτι τέτοιο. Ναι. Έχει και ένα τόξο το οποίο το χρησιμοποιείς στην ουσία για να λύνεις γρίφους. Προχωράς στην ιστορία, υπάρχει το λεγόμενο Golden Rule, που λένε, δηλαδή, όποιος παραβιάσει τον νόμο, ποιος είναι αυτός ο νόμος, το μαθαίνεις κι εσύ, έτσι, βγαίνουν κάτι αγάλματα, ξέρω εγώ, σε πυροβολάνε με τόξο και γίνεσαι χρυσός. Χρυσό άγαλμα και μένεις εκεί αιώνια, έτσι, παγωμένος. Οπότε συγκινήσαμε στην πόλη, βλέπεις παγωμένο κόσμο, ξέρω εγώ, χρυσό, και προσπαθείς να λύσεις το μυστήριο, ρε παιδί μου. Ταυτόχρονα, άκου τώρα ποιο είναι η λούπα του gameplay. Λύνεις εσύ, κλέβεις κάτι, ξέρω εγώ, σε κυνηγάνε, σε σκοτώνουν, σε κάνουν.
μπορείς να πας να ξαναμπείς στην τρύπα, ξέρω αυτή στη μαύρη τρύπα, χωροχρόνος κτλ. Σε ξαναβγάζει από την αρχή, ας το πούμε έτσι. Σε κάνει reset τον κόσμο. Σε αυτή την πόλη και σου κάνει reset τον κόσμο. Μες. Αλλά εσύ έχεις γνώση, ρε παιδί μου, πέντε πραγμάτων, που υπάρχουν κάποια πράγματα, που υπάρχουν κάποια άλλα. Υπάρχει ένας μηχανισμός, δεν είναι σαν το Returnal. Δηλαδή υπάρχει ένας μηχανισμός του στυλ. Ξέρεις τι, πάω εγώ σε σένα, λοιπόν, Ζήση, άκουσε με, το φιλαράκι σου, ρε παιδί μου, σε κλέβει. Μα πού το ξέρεις, μου απαντάς εσύ. Ενώ εγώ το έχω ζήσει, ρε παιδί μου, στο προηγούμενο λούπα του gameplay. Μάλιστα. Σε κλέβει, πάνε τώρα, θα τον βρεις εκεί να σηκώνει το θησαυρό. Αλλά οι διάλογοι επαναλαμβάνονται ή όχι, δηλαδή αλλάζει. Αλλάζει. Αλλάζουν οι διάλογοι, μεν, αλλά εντάξει, άμα το κάνεις πολλές φορές. Θα έχει κάποια options που θα παραμένουν ίδια. Θα πει, δηλαδή όταν θα χάσει. Και μου αρκεί να προσθέτει τα καινούργια, ρε παιδί μου. Δεν θα πατάω τα ίδια, χαζό. Αυτό. Προσθέτει τα καινούργια. Θα πάει να τον πει, Ζήση, ο κολλητός σου σε κλέβει. Η γυναίκα σου είναι με τον άλλον, ξέρω εγώ. Το τάδε είναι εκεί. Πα, του λες, παιδί μου, οπότε σε ξαναπάει σε εκείνο το σημείο με αυτό το μηχανισμό που. Και εξελίσσεται μια ωραία ιστορία. Δηλαδή έχει λίγο mindfuck τέλος. Τέσσερα διαφορετικά okay. τέλη. Τα δύο είναι λίγο. Και λίγο φιλοσοφία. Αν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς την αμαρτία. Τι κόσμος είναι αυτός, μπορεί ο άνθρωπος να μην αμαρτάνει και τέτοια. Το ξεφεύγει λίγο κάπου αλλού, αλλά είναι πολύ ωραίο παιχνιδάκι. 6, 7-8, ανάλογα το πόσο. Πολύ ενδιαφέρον να ακούγεται. Εγώ φλερτάρω με το Sherlock Holmes το καινούριο. Το έπαιξα. Το τερμάτισα και αυτό. Year one. Απλά καλό. Απλά καλό. Δηλαδή, μου άρεσε η ιστορία. Μπαίνεις, Sherlock νεαρός. Ναι. Είναι λίγο. Λίγο ο γαμάω, ξέρω εγώ. Ναι. Γεια σας, ήρθα. Το δικό μου το μυαλό είναι ξεφύγει. Ξέρεις, λέει κάτι τέτοια. Το δικό μου το μυαλό, τώρα εσείς και ξέρεις, έχω ξεφύγει εγώ. Σκέφτομαι, κάνω και τα λοιπά. Κάνει λίγο backstory, επειδή είναι και καλά αυτό το chapter 1, year 1, όπως το λένε. Year 1. Με τη μάνα σου που προσπαθεί να βρει γιατί πέθανε, ας το πούμε έτσι. Και εξελίσσονται ωραίες ιστοριούλες. Δηλαδή, το core gameplay του να ψάξω να βρω στοιχεία. Διάλογος, να συνδυάσω στοιχεία, να πάω να βρω στη βιβλιοθήκη ημερομηνία, εξώφυλλο, άρα εκείνο έγινε, προκύπτει άλλο στοιχείο, είναι πολύ ωραίο. Και ωραίες υποθέσεις κτλ. Αλλά έβαλαν μέσα κάτι άξιο στοιχεία του στυλ, κάτι πυροβολισμούς. Ναι, κάτι... έχω δει και στο τρέιλερ κάτι. Ναι, σου την πέφτουνε τα οποία. Πλότσοπουνίδια, κολοτουμπίδια, φεύγω, είναι... αποφεύγω. Τελείως generic, τελείως ρε παιδί μου αχρίαστα. Δεν. Η ιστορία και τα λοιπά και οι υποθέσεις είναι πολύ καλές. Δηλαδή αξίζει να το παίξεις. Απλά τα γύρω-γύρω προσθέσανε λίγο ένα open world κόσμο ο οποίος δεν έχει λόγο ύπαρξης. Δηλαδή απλά είναι για να τρέχεις από έναν κόσμο στον άλλον, από το ένα μέρος στον άλλον ή απλά κάνεις ένα fast travel, ξέρω στο τέλος και τελείως. Μάλιστα. Ναι. Πήγα να κάνω κάτι παραπάνω που δεν θεωρώ ότι τους βγήκε. Αλλά αν σου άρεσαν τα προηγούμενα Sherlock, αξίζει να το παίξεις. Μου άρεσαν. Είναι ωραία. Αλλά τώρα εντάξει, τώρα αν θα πυροβολήσει το ένα τ' άλλο, τα ξεπερνάς απλά ρε παιδί μου, όπως σε πολλά παιχνίδια. Μάλιστα. Δηλαδή για μένα το βάζω ένα 6,5 να σου πω, στα 10, αλλά πέρασα καλά μαζί του. Okay. Ήταν από τις απογοητεύσεις σου, που για να πάμε και σε αυτό το θέμα, να το δέσουμε όλο για καλή φέτος. Καλή πας έδωσες. Κοίτα, δεν μπορώ να πω ότι με απογοήτευσε. Δηλαδή, δεν ήταν χάλια παιχνίδι να πω. Δεν είχες και τις προσδοκίες, ίσως γι' αυτό. Καλά, απογοητεύσεις δεν είναι ανάγκη να είναι χάλια κάτι. Όχι, απλά, ναι. Από μια τύπου απογοήτευση. Απλά επειδή μου είχαν αρέσει τα προηγούμενα, δηλαδή τα βρήκα ότι κινείται πολύ κοντά σε αυτά, οπότε εντάξει, ίσως και το στούντιο, ίσως και το AA Productions που έχει αυτά, έλεγα εντάξει, όσο εκεί μπορούσε να φτάσει, αυτό έκανε, καλά πέρασα, αλλά εντάξει, δεν είναι και κάτι ρε παιδί μου, το super wow ας πούμε. Δεν θα το έλεγα απογοήτευση, όχι δεν θα το έλεγα απογοήτευση, έχω άλλα παιχνίδια που τα έβαλα και έλεγα εντάξει, κρίμα ρε παιδί μου, τι παίζω και... Τζάμπα τρώω τις ώρες μου, αλλά όχι, σε αυτό δεν μπορώ να πω ότι τζάμπα έφαγα τις ώρες μου. Ναι. Πέρασα καλά. Για πείτε λοιπόν απογοήτευσης. Εσύ κάτι θέλεις να πεις, αλλά τι. Εγώ ήθελα να πω για την Dimitrescu που είπες, τη Lady. Η μεγάλη απογοήτευση ήταν ότι είχε γίνει sell το παιχνίδι, ότι ήταν ένας κεντρικός χαρακτήρας, πρωταγωνιστικός τολμώ να πω. Και τελικά συνειδητοποιούμε παίζοντας το παιχνίδι ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Στο πρώτο 2-3 ώρο. Γεια σας. Και ένα boss fight το οποίο ήταν επίκως απαράδεικτο να το πω. Δηλαδή, okay, το σκηνικό ήταν κάπως εντυπωσιακό, αλλά στην ουσία είναι shoot, bam, 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 bam. Resident Evil boss fight, το περιέγραψες μόλις τώρα. Με κάτσα, bam, bam, bam. Από εδώ, από εκεί, γεια σας. Με κάτσα ακριβώς. Εξαιρετικός χαρακτήρας. Ναι.
πολύ ωραίο voice acting, φοβερή ατμόσφαιρα, το αγαπημένο μου κομμάτι του παιχνιδιού εμένα, το κάστρο γενικά και η συγκεκριμένη κακός, πολύ άδικο. Και επίσης για να πω, να κουμπώσω πάνω σε αυτήν την απογοήτευση, γενικά το Village για μένα θα πω. Ξέρω ότι μπορεί να διαφωνεί πολλοί κόσμος, αλλά ειδικά το τελευταίο, το third act για μένα που γίνεται Call of Duty. Με τον Chris εκεί. Δεν μου σποιλάρετε πολλά αν μπορείτε. Ωραία, 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 ωραία. Μόνο αυτό θα πω, δεν θα πω τίποτα άλλο. Ξέρω ότι προς το τέλος το χάνει λίγο από ατμόσφαιρα και πάει αλλού. Αυτό το όχι, δεν χάνει, δεν χάνει από ατμόσφαιρα. Δεν έχει ποτέ ατμόσφαιρα. Μπαίνει άλλο IP. Κάτι γίνεται στον κωδικά και κάνει. Και γίνεται άλλο. IP και λες, μου δώσαν πειρατικό γιατί πήρε άλλο παιχνίδι. Αυτό γίνεται. Στο τέλος. Πάντως. Δεν είναι καν Resident Evil. Στο τέλος είναι κάτι άλλο. Κάτι άλλο σκεφτόντουσαν ή βιαζόντουσαν. Ή αυτό είχαν σκεφτεί εξ αρχής, το οποίο δεν ξέρω. Είναι και συνήθεια μου, δηλαδή και στο 7 στο τέλος πήγαινε λίγο κατά εκεί. Και λίγο μέσα στο πλοίο, είχε πιο action σημεία, αλλά τώρα το, εντάξει, το ξεφτύλισαν. Και στο 3 το remake είχε με την Jill στο νοσοκομείο εκεί με τον Carlos, full πιστολίδι και τα zombies απλά να εξαφανίζονται. Λες και είναι μπαλόνια. Ζήσεις πι. Έφτασες στη δεύτερη περιοχή μήπως. Στο... Ναι. Την πέρασες. Όχι, δεν πέρασα. Είμαι εκεί, όχι, στη δεύτερη περιοχή είμαι. Δεν έπαιξε καθόλου τη βδομάδα που μας πέρασε. Ήταν μόνο σε ταινίες και έχω σταματήσει εκεί. Ναι, εγώ θεωρώ ότι η δεύτερη περιοχή γενικά είναι σαν μια ανθολογία ιδεών από άποψη άλλα horror παιχνίδια. Μπράβο. Δηλαδή, κάπως έτσι το πήραν. Το πρώτο house που θα πας θα είναι okay, κλασικό survival, Resident Evil. Το δεύτερο δεν θα πω τι θα είναι, αλλά για μένα είναι το καλύτερο σημείο του, γιατί ήταν το μόνο σημείο που ένιωσα χώρο. Δηλαδή, να μην πω ψέματα και στην αρχή με την Dimitrescu, όλος ο χαμός που είχε γίνει, δεν φοβόμουν καθόλου πραγματικά. Δηλαδή, σκεφτόμουν περισσότερο Mommy Step on Me και τέτοια. Δηλαδή, λες τώρα. Mommy Step on Me, ρε. Λες, δεν βγαίνει. Θεωρώ το κατέστρεψαν λίγο. Αν και δεν έφταιγε η Capcom που έγινε αυτό, απλά okay, πήρε λόγω το fan arts και το τι είχε γίνει, πήρε μια διάσταση που. Okay, εντάξει, το χρησιμοποίησαν. Δηλαδή, τους βοήθησε αρκετά. Νομίζω το είπαν, είχα διαβάσει κάπου ότι και αυτοί δεν περιμένανε τέτοια ανταπόκριση από το κοινό. Προφανώς δεν ήξερα πόσο horny είναι το κοινό εν μέσω πανδημίας. Και σου λέει, άμα το ξέρουμε, να τη βάζουμε αυτή, ξέρω εγώ, τελικό κακό, να βγαίνει κάθε μια ώρα, να σε κυνηγάει, να σε κάνει. Αλλά ναι, έγινε ένα selling point και τελικά εγώ πάω. Τελικά ήταν κάτι άλλο. Ναι. Ναι, okay. Ναι, αλλά εγώ τώρα εδώ θέλω να πάω να το βάλω μέσα και αυτό και το Mass Effect. Κατάλαβε τι μου κάνατε τώρα. Έτσι, μα αυτό είναι το θέμα. Να φεύγουν σε εκπομπές τώρα. Τι θες να βάλεις μέσα, τι. Είπα να βάλω το Village. Το έχω αγοράσει. Απλά το έχω γράφει ακόμα. Δεν έχω λάβει. Τώρα θυμήθηκα πόσο κούρασε. Δεν είναι άσχημο. Δεν είναι άσχημο. Απλά είναι. Τέλος πάντων. Ναι. Μεγάλη απογοήτευση. Για πες. Μεγάλη απογοήτευση. Εγώ μία είχα, παιδιά, και είναι πρόσφατη. Είναι το Battlefield 2042. Γιατί βγήκαν και άλλα απογοητευτικά πράγματα, αλλά δεν τα έπαιξα ηθελημένα. Ενώ αυτό το περίμενα. Γιατί λατρεύω το multiplayer του Battlefield και έχω και παρέα για το multiplayer του Battlefield. Οπότε έλεγα ότι ξέρεις τι, παίρνεις κωδικό του Battlefield και ένα χρόνο θα παίζει, μπορεί και δύο χρόνια θα παίζει multiplayer, θα περνάς καλά, γαμό κτλ. Εκεί πήραμε ένα μισό παιχνίδι, ρε παιδί μου, τίγκα στα bugs και στα glitches, πολλές ελλείψεις, με πολύ λίγα modes κτλ. Που πάλι μπορεί να σου βγάλει. Δηλαδή να κάτσω μετά ένα φίλο μου παίζει να μπούμε το βράδυ, ξέρω εγώ, να παίξουμε ένα διωράκι. Χαλαρό θα βγει. Απλά δεν είναι ούτε για κάθε μέρα, ούτε ότι θα εθιστώ, ούτε ότι θα ανυπομονώ να παίξω. Δηλαδή δεν μου το έβγαλε αυτό το πράγμα και το ήθελα να μου το βγάλει, γιατί δεν παίζω πολύ multi, αλλά ψάχνω τα ένα-δύο παιχνιά τη χρονιά που θα μου βγάλουν τη χρονιά, ρε παιδί μου. Και λυπάμαι γιατί. Εντάξει, το προτιμώ από το Call of Duty πλέον, τη λογική του τουλάχιστον, και δεν έκατσε καλά, δεν πήγε καθόλου καλά. Ενώ το Call of Duty. Καλά, όχι. Τουλάχιστον το Call of Duty ήταν αυτό που περιμέναμε να είναι. Είναι μεγάλο κομμάτι και εμένα τη δική μου gaming experience και ενηλικίωση. Ξεκίνησα από Call of Duty πολύ νωρίς, PlayStation, όπου είχαμε και εμείς δικό μας squad. Έχω περάσει αδιανόητες gaming εμπειρίες παίζοντας αυτά τα παιχνίδια και κάναμε το πέρασμα στο Battlefield. Όπου εγώ κατέβηκα από το τρένο, σταματήσαμε, ψιλοχαθήκαμε στο 4 και δεν έχω επιστρέψει. Λίγο Warzone τώρα, έτσι, λίγο φλέρταρα, αλλά δεν σε καμία περίπτωση με τους ρυθμούς τους παλιούς. Και ήταν αυτό που λέγανε πάντα, ότι το Call of Duty είναι παιχνίδι, το Battlefield είναι πεδίο μάχης. Ήταν εξαιρετικό. Το Battlefield ήταν
ήταν και αυτό, ρε παιδί μου, στον τομέα του αριστούργημα. Στο πώς χειρίζονται τα πράγματα. Απλώς και το πρόβλημα τώρα το τέντωσαν πολύ. Πήραν και τους χάρτες, το τέντωσαν πάρα πολύ γιατί έχουν βάλει μέσα 128 άντε για φλάκια. Το οποίο γαμάει. Απλά το θέμα είναι ότι πάλι μάχη θα γίνει στα σημεία που είναι να γίνει μάχη. Δηλαδή εδώ είναι τα points. Αυτά θα πάμε να πάρουμε. Δεν θα βρεθούμε στα λιβάδια που μπάτσε χωρίς λόγο. Ναι. Οπότε απλά περπατά, φτάνει εκεί, σε σκοτώνουν. Σε πετάει πίσω και ξαναπερπάτα, περπάτα να σε σκοτώσουν πάλι. Γιατί λογικά θα τη φάσει από σνάιπερ έτσι κι αλλιώ. Δεν υπάρχει, τα ξέρουμε αυτά. Είναι ψηλό πρόβλημα που έχουν και τα Battle Royale πάντως γενικότερα. Όχι, εντάξει, εκεί πεθαίνει, αλλά μέχρι να βγει και να πα, ξέρει την περιοχή. Και αν πετύχει κάποιον στον δρόμο που δεν θα πετύχει. Μπορεί να περπατά 20 λεπτά. Φτιάξει καφέ και ακόμα να βρει άτομο. Ναι. Ναι. Αυτό με απογοήτευσε εμένα που το περίμενα. Τώρα όλα τα άλλα, ρε παιδιά που βγήκανε κακά παιχνίδια, απλά τα απέφυγα. Οπότε δεν έχω κάτι άλλο προσωπικά. Καλά, γι' αυτό βλέπετε και στις εκπομπές που λέμε ότι κυρίως εκθεάζουμε παιχνίδια γιατί παίζουμε αυτά που ξέρουμε πάνω κάτω που μας αρέσουν. Ξέρεις, πλέον ξέρεις πάνω κάτω. Μόνο αν κάποιο review εν τέλει, OK, που συμβαίνει, δεν βγει καλό παιχνίδι, αλλά αυτό μέχρι εκεί. Να συνεχίσω εγώ και να πω από απογοητεύσεις ότι το Life is Strange True Colors με απογοήτευσε. Δηλαδή. Α, και θα το έλεγα. Θα πω άλογο. Okay. Ρε παιδιά, είμαι υπομονετικός όσο δεν πάει. Κυριολεκτικά, ήθελα να του δώσω την ευκαιρία του. Τα πρώτα δύο έστελνα και στο chat με τα παιδιά, τους λέω για τα πρώτα δύο chapters, πότε τελειώνει το μαρτύριο, πότε τελειώνει, θα γίνει καλύτερο. Γιατί έκανε πράγματα, okay, έχτιζε ωραία το χαρακτήρα της Alex, είχε κάποια ενδιαφέροντα σκηνικά, μουσικούλα, okay, τίμια, αλλά τα έχουμε ξαναδεί και όλο αυτό με το να κάνεις, εντάξει, το είπε και στην προηγούμενη εκπομπή, επιλογή και να σου βγάζει πάνω notification ότι επιλογή σου, ξέρω εγώ, θα μετρήσεις το πέμπτο chapter, ξέρω, δεν λέει και πέμπτο chapter, θα μετρήσει μελλοντικά. Θα μετρήσει μετά, ναι. Ναι, λέει, το λες απλά, ξέρω ότι αν του δώσω φυλάκι, αγκαλίτσα, ότι θα μετρήσει, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Ήθελα να στο θυμίζει, Βρεσί. Ήθελα να στο θυμίζει. Άμα τον μιλήσει, θα μετρήσει αυτό κάποια στιγμή. Αλλά εν τέλει, στο τέλο, δυναμώνει κάπως, πάει να το σώσει. Και θεωρώ ότι έχει λίγο πολύ βασικά exposition που δεν χρειαζόταν. Δηλαδή, καλύτερα show don't tell που λέμε σε κάποιες σκηνές του. Και εν τέλει, μ' άφησε σχεδόν παγερά διάφορο. Οκ, οπτικός τομέας καλούτσικος, αλλά μέχρι εκεί νομίζω. Σε αντίθεση με το Ratchet, γιατί είναι παρόμοια περίπτωση, κάνει το ίδιο πράγμα πάνω κάτω, αλλάζει κάποια πράγματα στην ιστορία και στις δυνάμεις, αλλά νιώθεις ότι παίζει το ίδιο παιχνίδι και με το να μην είναι τόσο καλογιαλισμένο όσο το Ratchet π.χ. σε κάποιους τομείς του. Δηλαδή, το sprint είναι σε άλλα παιχνίδια η μισή ταχύτητα από το περπάτημα άλλων παιχνιδιών, έτσι. Ή το να κάνεις inspect κάποιο αντικείμενο, το παίρνει, το βλέπει, λες και είναι στο Red Dead Redemption 2, που δεν ταιριάζει αυτό εδώ. Απλά για να βάλουν περισσότερες ώρες στο gameplay, έτσι. Αντί να είναι 6-ωρο παιχνίδι που θα έπρεπε, είναι 10-ωρο. Υπομονώ να διαφωνήσω. Διαφωνήσε όπως θες. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι οι στιγμές που σε αφήνει να κάτσεις κάπου και απλά έτσι να κάθεται χαρακτήρας να παίζει μουσικούλα από πίσω και να σκεφτείς το συμβάν που μόλις έγινε. Αυτό και με κέρδισε. Δηλαδή είναι λίγο ειρωνικό που το αγαπημένο σημείο στο παιχνίδι είναι το μέρος που δεν παίζεις. Αυτό θα έλεγα. Αφού το gameplay είναι τόσο άθλιο, ρε παιδιά. Βέβαια, okay, είχε κάνει δύο καλούτσικους χαρακτήρες τη Στεφ, ξέρω εγώ, αλλά ήδη τους ξέχασα. Και δεν έχει ούτε δίμηνο που το έπαιξε. Το αγαπημένο μου σημείο στο παιχνίδι ήταν το κουτί. Θα διαβάσω οδηγίες από πίσω όταν πήγαινε το λέτε. Ζήσε, θες να πεις και εσύ, πες για να πω κι εγώ μετά να τσακωθούμε, να κλείσουμε με τσακωμό. Όχι. Εγώ θα πω κάτι το οποίο. Βασικά είχα το live stream, το οποίο όντως μ' άφησε και εμένα στα κρύα του λουτρού. Δεν τρελάθηκα. Δηλαδή, ανάμεσα σε αυτό και το Sherlock, μ' άρεσε πιο πολύ το ότι έπαιξα το Sherlock, να το πω έτσι. Δηλαδή, αν διάλεγα ένα από τα δύο. Απογοήτευση. Παιδιά, εγώ ένα μικρό τόσο. Εγώ απλά το θέμα πιστεύω με το Life is Strange είναι το εξής, ότι έχει υπερεκτιμηθεί το πρώτο, το οποίο εγώ λατρεύω, αλλά λατρεύω και τα επόμενα. Δηλαδή, μου αρέσουν πολύ για αυτό που είναι. Απλά θεωρώ ότι έσκασε το πρώτο από εκεί που δεν το περιμέναμε, το λάτρεψε ο κόσμος. Ανέβηκαν τα expectations. Και μετά άρχισε να καταλαβαίνει ότι αυτή η συνταγή δεν λειτουργεί τόσο καλά επαναλαμβανόμενα. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι χειρότερο το True Colors ή το 2 από το τέτοιο, από το πρώτο Life Mà Strange. Μα είναι, 15 σκάλια κάτω είναι. Τι λες τώρα, δηλαδή το suspense που είχε το 1 στα τελευταία του επεισόδια, το είχε τώρα το 3 στα τελευταία του επεισόδια. Ακόμα και στην αρχή, δηλαδή. Που σε κάποιον το αγαπημένο του σημείο είναι το σημείο που δεν παίζει το παιχνίδι, εγώ δεν θα το παίξω αυτό το παιχνίδι. Παίξε άλλο με 450 ώρες. Στο τέλος, δηλαδή, που είχε ανά τρία επεισόδια, ξέρω εγώ, ένα twist καλύτερο από το άλλο,
με την Ρέιτσελ στο καροτσάκι. Καταλαβαίνετε τι λέω τώρα. Ναι, ναι, ναι. Με τον καθηγητή, αλλά και να μην πάω σε σπόιλερ. Δεν λέω ότι σε σενάριο είναι καλύτερο. Απλά δεν θεωρώ ότι έκανε πολλά πράγματα παραπάνω. Τι να σου πω. Έτσι το βλέπω. Δηλαδή θεωρώ ότι από τότε είναι στάσιμο. Δηλαδή έχει 7 χρόνια στάσιμο και απλά τώρα το καταλαβαίνουμε περισσότερο παιχνίδι. Αυτό. Παιχνίδι. Δηλαδή ναι, okay, okay. Storm δεν ήταν τόσο καλό. Τα υπόλοιπα, πώς θα το πω, είναι περίεργο. Είμαι πολύ χαλαρός στο Before the Storm. Πρέπει να προχωρήσει λίγο. Έχει τα βάνη, νομίζω. Έχει νομίζω τα βάνη και απλά πλέον δεν το ξεπερνάει και τα expectations είναι παραπάνω. Και κάθε φορά που το χτυπάει, πονάει περισσότερο. Τι είπα. Και κάθε φορά που χτυπάει το ταβάνι μας, πονάει λίγο περισσότερο. Δηλαδή. Και αυτό πονάει, ρε φίλε. Έχει δίκιο. Και το παιχνίδι πονάει αυτό. Χτυπάει το ταβάνι συνέχεια. Πρέπει κάποια στιγμή να το ξεπεράσει. Θα σα πω. Θα σας πάω παρακάτω εγώ σε απογοήτευση. Έλα, που θα, να αποφύγετε να παίξετε, αν και νομίζω ότι δεν την παίζατε έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, το περίμενα. Ήταν βασισμένο σε γνωστό franchise ταινιών. Aliens Fireteam Elite λεγότανε. Ναι, ρε, έλα, ρε, δεν απογοήτευσε τώρα αυτό. Έλα. Είναι απογοήτευση. Ψιλοφαινόταν το τρέιλερ. Να πω με την αλήθεια, ψιλοφαινόταν, έτσι. Εγώ το είχα φάει το τρέιλερ. Το είχα φάει. Είχα ψηθεί. Και εγώ ψήθηκα, αλλά εντάξει, καταλάβαμε ότι δεν είναι και τρίπουλε εμπειρία του στυλ. Βγαίνανε πολλά, βγαίνανε το Back 4 Blood, ξέρεις, όλα αυτά τα τετραπλά κοπ που βγήκανε τώρα στη μόδα. Ευτυχώς ήμασταν τυχεροί, Sky κωδικός, το παίρνουμε το παιχνίδι, μπαίνω και με τον Γιώργο να το παίξουμε και είναι, παιδιά, ένα παιχνίδι τύπου καλογελισμένο PlayStation 3 παιχνίδι, το οποίο, εντάξει, λες, παιδί μου, το καταπίνω, δεν με πειράζει, ρε παιδί μου, να μην πάρει. Το 3 λίγο βαρύ, εκτός αν θεωρείς τον Gears of Wars, ξέρω εγώ, παιχνίδι του 3. Γιατί και το κοντράρι στα γραφικά. Το κοντράρι στα γραφικά. Ας το πούμε πρώτα χρόνια PlayStation 4, L4, κάπως έτσι. Γενικότερα είναι πολύ μέτριος τεχνικός τομέας. Και οκ, λέω, εντάξει, μωρέ, gameplay θα μπούμε να παίξουμε. Μπαίνεις, διαλέγεις, έχει 4 χαρακτήρες generic τέλος πάντων. Και απλά είσαι μέσα σε διαδρόμους που σου βγαίνουν τα aliens, ξέρω εγώ, το ένα μετά το άλλο από πίσω. Εντάξει, έχει και 2-3 variations στην αρχή. Κάποιο δηλαδή το σκοτώνεις και εκρήγνεται, κάποιο το σκοτώνεις και μένει εκεί που είναι, κάπως έτσι. Χειρισμός, κάποια... καλό. Χειρισμός είναι γιατί αυτό που μετράει. Πιο... Όλα του είναι ό,τι πιο βασικό μπορούσαν να κάνουν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ούτε δυνάμεις, ούτε όπλα, ούτε. Δηλαδή, σώγονται από διαδρόμους, απλά πυροβολείς παντού. Πατάστε σκανδάλι και πυροβόλεις παντού, ταβάνια, καρέκλες, πολυθρόνες, τραπέζια, σου βγαίνουν από παντού. Χωρίς σε μερικά. Κουρεύεις γαλόν. Σε μερικά σημεία χάνεις αβέρτα. Δηλαδή είχαμε μπει 4 άτομα online και σου βγαίνουν από παντού κάτι μάνες, κάτι τέτοια σε ρημάζανε κτλ. Του στυλ πεθαίνεις και χάνεις όλη την πίστα έτσι. Δηλαδή έπαιζες 20 λεπτά, μισή ώρα, πεθαίνεις, mission select. Ξανά. Πατάς. Δεν έχει τέτοια. Καλά πήγε αυτό. Δεν είχε τα προβληματάκια του, bugs, δεν ήταν πολύ μέτριο, ρε παιδί μου. Είδα τώρα, εντάξει, το βάζουν και στο Game Pass, οπότε θα το δοκιμάσει και από εκεί στους κάποιους κόσμους. Για μένα τα απογοήτευση, γιατί ήθελα να παίξω online παιχνίδι, όπως το Sniper, όχι το Sniper Elite, το Zombie Army, κάτι τέτοια online με φίλους και τέτοια, με Aliens, ρε παιδί μου, δηλαδή πιστεύω ότι το είχε. Αλλά ήταν πολύ μέτριο, ρε παιδί μου, σαν το παιχνίδι. Soundtrack δεν... πρέπει να είναι πάντως καλό, γιατί είναι από τον Austin Wintory. Που έχει κάνει... Ούτε το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Journey Pathless, Assassin's Creed, Syndicate και μεταξύ άλλων. Δεν το θυμάμαι, αλλά ήταν κρίμα. Φαντάζομαι το παιχνίδι έχει ξεχαστεί, πιστεύω, από τον περισσότερο κόσμο. Ναι, ρε, είναι πάρα πολύ δυνατό IP αυτό το γάμο, το και να το κάνει έτσι. Πώς το κέσαι έτσι αυτό το IP γάμο το μου. Έχει το Isolation, που ήταν παιχνίδερος, νομίζω και ελπίζω ότι θα βγει κάτι άλλο. Alien. Τα Alien είναι για χώρο, παιδιά. Είναι καθαρά για χώρο. Η Creative δηλαδή, Assembly, νομίζω ξέρουμε τι φτιάχνει. Ένα multiplayer πάλι sci-fi shooter. Κάτι τέτοιο δεν κάνει. Που είχαμε δει και ένα screenshot. Τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Αλλά αυτό ήταν απογοήτευση, όντως, παιδί. Είδαμε, ρε παιδιά, το καλύτερο χώρο της γενιάς το 14 και να μην έχει βγει. Ποιο. Το Alien Isolation. Που είναι στο σύμπαν του Alien. Δεν το έχω παίξει. Αλήθεια εδώ. Δοκίμασέ το. Και το έχει 4 ευρώ τώρα. Και μου το λένε συνέχεια στο stream και μου λένε εξή να. Χώσου. Κλειστοφοβικό. Άγχος. Όχι Dimitrescu και κάτι τέτοια. Χέσιμο κανονικό, το ξέρω. Η μήμετρα. Το λένε, παιδιά, είναι. Η AI του είναι στο Θεό, δηλαδή δεν πάει πιο πάνω. Το ναι, έχω και, και ξέρω ότι δεν πέρασε καλά. Όπως και είναι ο λόγος που παράτησα στη μέση το. Όχι το Whistleblower, το πρώτο. Outlast. Outlast, το πρώτο. Το παράτησα. Δεν περνάω καλά.
Όχι, είναι πολύ αγχωτικά αυτά, ρε. Και εγώ, δηλαδή. Είναι τόσο καλό φτιαγμένα αυτά τα παιχνίδια που δεν περνάω καλά. Δεν περνάω καλά. Δηλαδή, με πια μου κόβεται το στομάχι. Πώς το λένε, με πιάνει η καρδιά μου. Ειδικά στο Outlast, κάποια στιγμή πάνω να σου πω κάτι, όχι. Χτύπαγε εδώ η καρδιά. Χώρο ταινίες βλέπετε μόνοι σας. Ναι, full μόνο σου. Εγώ νομίζω με έχει βοηθήσει αρκετά αυτό σε παιχνίδι, δηλαδή. Είναι διαφορετικό ρε φίλε το να το βλέπεις όμως από το να το παίζεις και να σου κάτι το jump scare και να τρέχεις και να το νιώσεις. Ναι, όντως να είσαι στο κινητό και να έχεις comment section εκεί άνετος και όχι να μην είσαι full screen εννοείται, γιατί αν είσαι full screen μετά... Το isolation κανονικά νιώθεις την ανάσα ρε παιδί μου, δηλαδή νομίζω ότι πας να το κοροδέψεις και αυτό, δηλαδή άμα δεις κάποια βιντεάκια, gameplay... Έχω δει πάρα πολλά. Πας να το κοροδέψεις και νομίζω ότι το κοροδέψεις και αυτό σου βγαίνει από πίσω ρε παιδί μου, γεια σας, χρακ στο λαιμό. Θα το δοκιμάσω. Πάμε σε σένα. Εγώ. Ναι. Απογοήτευση. Ναι. Λοιπόν, απογοήτευση διχαστική τώρα θα πω. Αυτά μας αρέσουν. Αυτά, ωραία. Λοιπόν, Control. Ωραία. Θέλω να σου πω, ωραία διχαστική απογοήτευση όντως. Παιδιά, προπέρσινο, τι είναι. Εγώ το παίξα φέτος. Ναι, εντάξει, δεν μας πειράζει. Ναι. Το παίξα στο. Ναι, το βάλε κάποια στιγμή προσφορά, νομίζω κτλ. Ναι, απογοητεύση του 21, λέγαμε. Δεν πειράζει. Πετάω και έξω το control. Όχι, κράτα το. Γιατί μπορεί να διαφωνήσουμε εύκολα για το control. Το οποίο βαρέθηκα. Βαρέθηκα πάρα πολύ. Αλήθεια. Όχι, ρε. Εγώ το θεωρώ by far το πιο έτσι action heavy που σε κρατάει παιχνίδι τη Remedy και ότι είχε ενδιαφέρον στην ιστορία του. Κοίτα, αν δεν σου αρέσει το σύστημα μάχης... Στο τέλος, ναι, whatever, ok. Θεωρώ ότι ο Sam Lake λίγο φλιαρεί στο control. Ναι, μου λέγανε, επειδή μου συνέχεια όλοι διάβαζα τα lore. Να σου πω κάτι, άμα θέλω να κάνω ένα πτυχιακό, ρε φίλε. Θα πάω να γράψω ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο να διαβάζω, δηλαδή, 700.000 σελίδες lore. Όχι. Δηλαδή, παίζουν μια ιστορία. Πόσο μπάρλογο... Ο Άγιος μας λέει την ιστορία γιατί δεν χρειάζεται να διαβάσουμε ούτε μια σελίδα. Παίζουν μια ιστορία. Αυγήσου τη. Μου βάζεις μέσα 15.000 σελίδες lore. Το ένα είναι αυτό που δεν ασχολήθηκα ποτέ. Και το σύστημα μάχης, ok, ωραίο. Την πρώτη μία μισή ώρα. Μετά. Το κακό είναι ότι σου δίνει το levitate που είσαι στον αέρα κοντά στο τέλος. Ναι. Και ήταν μια ικανότητα που έπρεπε να την έχεις από την αρχή, κατά την άποψή μου, έστω και περιορισμένα. Δεν άτυχε το κεφάλι μου που το πήρα το levitate. Στο control και βαρέθηκα. Αυτά. Με το αν βαρέθηκε στο control, μην ακουμπήσει ποτέ Alan Wake. Δεν θα βγάλει το πρώτο μισό. Τώρα το στριμάρω το Alan Wake. Α, ναι. Είναι το παιχνίδι που στριμάρω αυτή την εποχή. Και είναι εξαιρετικό γιατί είναι repetitive men. Είναι ιστορία. Έχει καλύτερο suspense. Έχει αυτό που επίσης, αν δεν. Και το Aliens δεν το πλησιάζει. Ένα άλλο που έπαιξα φέτος εγώ ήταν το. Αυτό που είπε, το Alan Wake Remaster. Το οποίο και είναι παλιό παιχνίδι ταυτόχρονα και φετινό γιατί είναι το remaster. Παρόλο που η ατμόσφαιρα, η ιστορία και όλο αυτό που έχει ρε παιδί μου άρεσε και το setting, καταλαβαίνω ότι είναι προϊόν της εποχής του ρε παιδί μου. Δεν μου άρεσε καθόλου η λούπα του gameplay. Δηλαδή, οι ίδιοι εχθροί, μόνιμα, ούτε boss fights, μπαμ-μπαμ, φακός, μπαμ-μπαμ, φακός. Ατελείωτες μπαταρίες. Δηλαδή, είναι και αυτό που όπου πας, στροφή, ένας κουβάς μπαταρίες εδώ στο βουνό, ξέρω εγώ. Αυτό το κλασικό, που δεν με πειράζει, ξέρω ότι είναι video game. Αλλά εντάξει, τα cinematics, όλη η ατμόσφαιρα και τα λοιπά που την κόβεις με το μαχαίρι, είναι εξαιρετική. Απλά είναι προϊόν της εποχής, το θεωρώ. Δηλαδή, λίγο κάπως μου έκατσε... Περίεργα. Θεωρώ ότι για το 21 δεν είναι τόσο εύκολο παιχνίδι. Ναι. Αλλά το καινούριο που θα βγει όμως. Ναι, μπράβο, θα έχει survival. Survival horror. Survival horror. Κάτσε καλά. Budget epic. Το Fortnite βγάζει. Εγώ πάντως ανυπομονώ να παίξω το πρώτο ρε παιδιά. Μου βγάζει ένα πλήρη πίξη στο μυαλό μου. Οπότε... Όχι, αξίζει να παίξει. Τώρα μιλάμε για το remaster έχει και τα DLCs μέσα. Αν δεν κάνω λάθος. Όχι το New Nightmare, δεν λες το New Nightmare. Όχι, ναι, εκείνο ήταν expansion ξεχωριστό. Ναι, το American Nightmare, πώς το λένε, κάπως έτσι. Πρέπει να είναι και έχει δύο καλό. Δύο DLC το Alan Wake, μέσα τα έχει Nightmare. Όχι το Nightmare όμως, τα DLC τα έχει, ναι. Και το Control έχει DLC Alan Wake που είναι ok, ψηλοτίμιο. Αν και λίγο cash grab θα το έλεγα. Δηλαδή περισσότερο να πουλήσει το IP. Τώρα αυτοί πάνε να τα ενώσουν όλα και καλά ότι τα είχαμε σκεφτεί από πριν. Controlverse, ναι, κάτι τέτοια λέγαν. Πάνε να τα κάνουν ένα universe, ας πούμε, για να έχουν κάτι να πουλάνε και να κάνουν. Αλλά ναι. Το άλλο Wake αυτό, δε και εγώ κινήθηκα εκεί πέρα, ναι, μεν αλλά. Okay. Και υπήρχε κι άλλο ένα που έκλεισα, είπα, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή. Υπήρξε ένα παιχνίδι το οποίο δεν θυμάμαι όμως. Γυρνάω, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
Συνήθως έτσι πάει εσύ με τα κακά παιχνίδια που παίζεις με στη χρονιά. Ναι, άμα παίζεις γεμονίες. Δεν γράφεις, ναι. Α, το θυμήθηκα. Το θυμήθηκα. Δεν είναι το 21. Μέτρο. Μέτρο Exodus. Καλό. Καλό και αυτό διχαστικό τέτοιο. Εξαιρετικό. Φοβερά γραφικά. Πολύ ωραίο. Ρε φίλε, μη μου βάζεις 45 λεπτά διαλόγους σε κάθε φορά που σε ρωτάω κάποιον. Δεν είναι πραγματικά. Αλήθεια. Νομίζω δεν, εμένα αυτό που δεν μου άρεσε, παρόλο που το Metro 2033 και το Last Light ειδικά ήταν από τα αγαπημένα μου παιχνίδια, το Last Light, σε αυτό το κάνουν open world και προσπάθησαν να κάνουν κάτι διαφορετικό κτλ. Νομίζω ότι το χάλασε λίγο. Ήθελα αυτό το Last Light, αυτό το κλειστοφοβικό, ναι, το horror, το μετράω σφαίρες, το κάνω. Τώρα εκεί πέρα δηλαδή κάποιες πίστες που έτρεχες από εδώ, έτρεχες από εκεί. Είχε κάποια σημεία εξαιρετικά έτσι, δηλαδή κάπου που πήγαινες. Ωραία scripted. Είχε ωραία scripted σημεία. Αλλά σου λέω πραγματικά το έχω στριμάρει. Όταν πετύχαινες και ανάμεσα στα action scenes διάλογο, 40 λεπτά. Μισή ώρα. 45 λεπτά. Και δεν έχει και καλό voice acting, έτσι. Ναι, και επίσης δεν έχει skip. Γιατί μου το κάνεις αυτό. Όχι. Uninstall. Εμένα μου άρεσε το τρένο που είχε σαν έτσι φάση, ξέρω εγώ, σαν κόνσεπτ, ωραίο. Δηλαδή και αυτό περίμενα κάτι πολύ καλύτερο, να σου πω την αλήθεια, και με απογοήτευσαν κάποια σημεία που ναι, το κατέβασαν ρε παιδί, σχέση με τα υπόλοιπα που είχα παίξει. Καλές διχαστικές προτάσεις είχες. Δηλαδή σίγουρα θα βρεις έτσι να αρέσουν και να με. Π.χ. το Control θυμάμαι, πολλοί κόσμος έχω ακούσει να λέει ότι δεν του άρεσε. Και δεν έτρεχε και πολύ καλά και βαρέθηκε και το ένα και το άλλο. Αφηγηματικά ό,τι με να μ' αρέσει, ρε παιδί μου, γιατί δεν αφηγείται κάτι. Σου λέει διάβασε το μόνο σου, αλλά αφηγηματικά είναι έσχος οριακά. Απλά εμένα μου άρεσε πολύ η λούπα του gameplay του, ας πούμε, οπότε του καταυχαριστήθηκα και θα το ξανά παίζα ίσως τώρα που θα έχω και άποψη από το Alan Wake για να δω και το DLC, κατάλαβες πώς θα τα συνδέσω. Ναι. Αλλά το έχει δώσει και το Plus, να πούμε έτσι, την PS5 έκδοση. Έτσι το πειράω. Το Plus το πειράω. Το Control. Ναι. Ζήσει, περίμενα, θα λες για το Cyberpunk τώρα και λέω θα ξεκινήσει πόλεμος. Που πες δεν είναι φετινό. Ξέρετε τι, θα ήταν ωραίο να πούμε έτσι και ένα παιχνίδι που παίξαμε φέτος. Θα ήταν ωραίο να πούμε και ένα παιχνίδι που παίξαμε φέτος. Αλλά δεν ήταν φετινό και ήταν, ας πούμε, από τα top μας. Που ήταν από προηγούμενη χρονιά. Θυμώνει πολλοί κόσμος το Cyberpunk. Οπότε εξήγησε ότι είχα να πω. Απλά είχε μείνει, ρε παιδί μου, ξέρεις. Είχε μείνει εκείνη η άποψη. Νομίζω περισσότερο τους αρέσει να το κοροϊδεύουν παρά να το επένουν, ξέρω εγώ, το Cyberpunk. Ποιο να επένεις, εγώ... το Cyberpunk. Γιατί να το επένεις, θα μου πεις. Λάθος το βλέπεις, γι' αυτό το πέταξα. Άλεξ, πρέπει να είμαστε οι μόνοι διάφοροι. Το εμένα μ' άρεσε το Cyberpunk. Ζήσει η guest, το έπαιξες, το Cyberpunk. Όλο, μέχρι το τέλος, βέβαια πρέπει να κάνω το πιο... Το πιο ανώδυνο, το πιο εύκολο τέλος πάντων τέλος, ρε παιδί μου. Spoiler. Για να τελειώνει. Ναι, αυτό που καταλήγεις και είσαι μέσα στο τρελοκομείο. Ναι. Αυτό τελείωσα. Τελείωσα. Έπαιξα το main story. Δεν ασχολήθηκα ούτε να σηκώσω κουτάκια από Coca-Cola. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν μπορούσα να τα πιάσω. Μου περνάγαμε σαν τα δάχτυλα. Μετά έκανε το λάθος να πάρω τις λεπίδες για τα χέρια, οι οποίες γλιτσάρανε και κόλλαγε το. Γενικά. Σε ποιες παίξεις το έχεις παίξει? Σε ποιες πέντε, ναι. Όχι, εσύ το έπαιξες σε αρχή-αρχή. Τότε στο 4 το έχεις παίξει. Κάτσε, γιατί και εγώ το είχα παίξει στο 5, περίμενε λίγο. Όχι, όπως το είχα παίξει στο 5. Και εγώ στο 5 το είχα παίξει, 110. Ήταν που έτρεχε και 60 FPS εκεί. Και ο Ζήσης το έπαιξε 4, όχι, αφού είχε 5, δεν νομίζω, βγάζει λογική. Ναι, εγώ δεν το έχω παίξει. Όχι εσύ, ο Ζήσης, είστε και δύο εδώ πάνω μας. Κάτσε να θυμηθώ, νομίζω, παιδιά, Στο 5. Στο 4 βασικά τι λέμε τώρα, δεν το έχεις τερματίσει στο 4, ρε, με την κατάσταση που είχε. Καμία σχέση. Ναι, 5. Λοιπόν, στο 5. Και εντάξει, πολύ κωμωδία, πολύ γέλιο. Τα λίγα βιντεάκια που ανέβασα από το stream είναι μόνο κωμωδία. Πολύ γέλιο. Πολύ γέλιο. Και πολύ κρίμα. Από τις ιστορίες που με στεναχώρησαν πάρα πολύ, πέρα από την πλάκα που έκανα. Εγώ ρε παιδί μου. Το βιντεάκι που έλεγε. Ναι. Πέρα από την πλάκα, εντάξει, χαβαλές. Okay. Είναι κρίμα, αλλά είναι κρίμα. Για να μιλήσουμε πολύ σοβαρά, επειδή ξέρουμε και ασχολούμαστε όλοι, ρε παιδί μου, και ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να πεις ιστορίες και να βγάλεις παιχνίδια, ειδικά τέτοιου μεγέθους. Η CD Projekt Red για μένα μου ανατείναξε τον εγκέφαλο με το Witcher. Και είπα, μου έδωσε ελπίδα το Witcher, γιατί λέω, κοίτα, αν δεις μια χώρα από την οποία δεν το περιμένεις, πώς ξαφνικά καταλήγει να σκάει ο Ομπάμα επισκέπτης και ο πρωθυπουργός αυτής της χώρας να δίνει το παιχνίδι ως εθνικό προϊόν. Τη χώρα αυτή. Ότι κοιτάξτε τι κάναμε, κύριε Ομπάμα, Witcher.
μεγάλο, μεγάλο επιτεύγμα και για το gaming και για τη συγκεκριμένη χώρα και για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Οπότε εμένα με κέρδισε. Με κέρδισε το 100%. Με κέρδισε ακόμα περισσότερο τα αντίληση που βγάλανε στο Witcher. Ο Χριστός και η Παναγία. Δηλαδή, Blood and Wine, κάτσε καλά. Ναι, ναι, Blood and Wine. Φυλάκια. Όταν λοιπόν αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία ανακοινώνει καινούριο τίτλο, με έχει από πίσω της. 100% μπαμπάκι. Όλοι ρε, όλοι ρε. Ναι. Όχι, γιατί πάρα πολλοί ρε παιδί μου λένε καλά να πάθετε όσοι κάνετε pre-orders. Δεν πάει έτσι. Γιατί και εγώ είμαι εναντίον των pre-orders, εννοείται, αλλά όταν σε έχει κερδίσει ο άλλος, λες ναι, ρε φίλε, ξέρω ότι είσαι σε production mode, ξέρω ότι έχει ανάγκη το ρευστό, ξέρω ότι έχει ανάγκη τα λεφτά, είμαι εδώ. Όχι έτσι. Μπαμπέσικα. Όχι έτσι, μπαμπέσικα. Χάθηκε και η τελευταία ελπίδα. Όχι αυτό. Δηλαδή, περίμενα ρε παιδί μου να μου πεις ότι ξέρεις τι, υπάρχουν δυσκολίες. Όχι αυτό. Αυτό είναι, πήρα τη βαλίτσα και την έκανα με τα λεφτά. Το μεγαλύτερο έγκλημα, να μην δείχνουν gameplay σε base consoles, έτσι. Αυτό πρέπει να είναι έγκλημα. Να μην ξαναβγάζει η CD Projekt ποτέ παιχνίδι. Που άρχισε και έβαζε ρήτρες στους reviewers και τους έλεγε θα μιλήσετε για δεν θα δείξετε πλάνα. Κοίτα, αυτό δεν ξέρω αν ισχύει. Αυτό νομίζω... Αφού γίνεται, τι μόνο σε PC. Σε PC. Και λέγανε reviews, δεν μπορώ να δείξω πλάνα από τη δική μου εμπειρία, μόνο αυτά που μου έχουν δώσει. Ήτανε, επειδή το ξέρω, είχαν δώσει review πριν την κυκλοφορία μόνο σε PC και όσα βγουν πριν την κυκλοφορία ήταν μόνο με υλικό που έδωσε η εταιρεία γραμμένο δικό της. Γιατί κάποιοι, ας πούμε, που είχαν κωδικό PC βγάλανε review μετά το embargo μόνο και μόνο για να χρησιμοποιήσουν δικό τους υλικό προς τιμή. Και πρόσφατα πριν κάποιες μέρες βγήκε ο Κιάνου και είπε δεν το έχω παίξει. Ναι, ναι, ενώ έλεγε το πολύ, ξέρω. Ήθελα να του στείλω γιατί έχω το κινητό του, ήθελα να του στείλω Κιάνου, ούτε εγώ. Περιμένει το upgrade, next gen upgrade. Και δεν είχαν δώσει, εκτός δεν είχαν δείξει πλάνα, δεν είχαν δώσει και κωδικό για reviews σε κονσόλες. Όλα αυτά τέτοιο, έτσι. Δηλαδή, φαινόταν το πράγμα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Φαινόταν. Να, το θέμα είναι ακούστε πώς γίνεται. Στάση της εταιρείας παρά το παιχνίδι το ίδιο. Το οποίο εγώ, παιδιά, το λέω ξεκάθαρα ότι πέρασα πολύ καλά με το Cyberpunk. Το πιστεύω. Όταν ανοιγώ την κονσόλα κάθε δύο ώρες, τέλος πάντων, δεν έχει να λέει. Αλλά η στάση τους, αυτό που έκαναν, το πόσο ύπουλα το προώθησαν. Γιατί εγώ δεν έδωσα ευρώ, παιδιά, το πήρα review. Αν είχα δώσει λεφτά. Θα ήμουν εξοργισμένο. Θα σου πω εγώ. Εγώ έδωσα 70 day one. Πες να ήμουν και ο μόνος από το team, βλάκες, ξέρω εγώ. Αλλά δεν μου βλάκες, γιατί το έπαιξα όλο, το έκανα platinum. Μπαγκαρισμένο, θα βρεις το γαμμένο platinum. Δηλαδή δεν έβγαινε κάτι. Σκότωνα κάτι μπάτσους που σπόναραν από τον παράδεισο, να πούμε. Δεν. Έβγαλα αποστολή σε ένα εργοστάσιο που πρέπει να μπω μέσα stealth και να κλέψω κάτι. Ούτε καν θυμάμαι, δεν είχαμε σημασία. Λοιπόν, και πάνω από ένα αμάξι που μπαίνει σαν φορτηγό από πίσω. Το θυμάστε, που σκαρφαλώνει από πίσω. Και σκαρφαλώνει στο φορτηγό, και όπως έρχεται ο φύλακας απ' έξω και λέει what you doing here, κάνει ένα πλουνκ, εξαφανίζεται το φορτηγό και γλιτσάρουν όλοι οι NPCs στο εργοστάσιο. Και τελειώνω την αποστολή περπατώντας. Και αν ρίξει effect. Έχουν παγώσει όλοι. Φλάς. Είναι όλοι ακίνητοι. Εν τω μεταξύ, το παίζω, το τερματίζω και μετά παίρνω πίσω τα λεφτά μου. Okay. Γινόταν αυτό. Ναι, είχαν βγάλει refund. Και από, δηλαδή, ένα γονικά. Και με το 87 αγόρασα 13 Sentinels, ξέρω εγώ, που είναι από τα top μου πάλι ever, ίσως, μέσα στην 20-25. Επομένως, άξιζε σίγουρα. Είχαν βγάλει refund, ναι, no questions asked. Ούτε πόσο κόπηξε. Πότε ξαναμπήκε το Cyberpunk Store, Ιούνιο ήτανε. Κάτι, ναι, για Ιούνιο θυμάμαι. Μήνες μετά το είχαν βάλει. Και που πάλι δεν το είχαν φτιάξει. Δηλαδή εγώ σε base PS4 ακόμα είναι, ναι, σέρνεται. Εγώ σου λέω, το πήρα ένα 20, το έχω εδώ πέρα πίσω, δεν το βάζω. Περιμένω το upgrade αυτό που λένε ότι θα βγει στο 22 για το PS5. Να το δοκιμάσω τότε. Θα σου πω το εξής, μετά από το καιρό πλέον που έχει περάσει καιρός και έχουμε δει και την πορεία της εταιρείας και την αντιμετώπιση της, εγώ το συμπέρασμα που βγάζω, δικό μου συμπέρασμα, δεν έχω αποδείξει γι' αυτό. Αλλά το συμπέρασμα που βγάζω εγώ είναι ότι ποτέ δεν ήταν seriously under development. Βλέποντας το τι έχει συμβεί, ήταν ένα ρυφηφί. Και αυτό με εξοργίζει για μια εταιρεία σαν τη CD Projekt. Ήταν ρυφηφί. Αφού λέγανε στο πρώτο trailer ότι είχαν βγάλει ένα CGI και τα λοιπά, ότι... Όχι, ψέματα. Το 19 λέγανε ότι ξεκίνησε να αναπτύσσεται κανονικά το παιχνίδι. Μόλις τελειώσαν με την ανάπτυξη του Blood... Hearts of Stone, πώς λέγονταν. Blood and Wine ήταν το τελευταίο. Το Blood and Wine τότε. Μόλις τελειώσαμε το Blood and Wine, τότε ξεκίνησε η ανάπτυξη
του Cyberpunk, έτσι. Εγώ ποτέ δεν έβρισκα λόγο στο να δείχνεις CG trailer, ξέρω εγώ, 10 χρόνια πριν η κυκλοφορία του παιχνιδιού. Δηλαδή, ηρεμήστε, και με το Final Fantasy VII Remake τα είχαμε δει, που βγαίνει. Ποιο είναι το αστείο σε αυτό? Ότι βγαίνει, λέει, Τετσούγια Νομούρα, ξέρω εγώ, director, και δεν το ξέρω ο άλλος. Δεν το ξέρω Νομούρα ότι ήταν director του παιχνιδιού, ότι το είπαν μετά. Μέσα στον υπέροχο κόσμο του gaming, δυστυχώς το χρήμα μετράει πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνουμε, όπως όλους τους τομείς, αλλά λίγο κάπου ένα όριο, ρε παιδιά. Λίγο κάπου ένα όριο. Να πούμε και CD Projekt Red, έτσι, ότι είναι τεράστια εταιρεία. Δηλαδή, νομίζω είναι σειγμένη στο χρηματιστήριο της Πολωνίας, μέτοχη, δεν είναι όπως ήταν στο πρώτο Witcher 2 κτλ. Το site το οποίο είναι. Ναι, το GOG, ας πούμε, είναι τεράστια. Οπότε ξέρεις, όταν μπαίνουν τέτοια στο ενδιάμεσο, κάπου κάτι πάει στραβά. Έτσι. Ναι, βέβαια, Πολωνία, αυτό που είπε, εθνικό προϊόν, κάποια στιγμή πάλι το σχολιάζαμε με τα παιδιά. Παίζει να έχει 15 gaming studios, έτσι. Δηλαδή έχουν βγάλει παιχνίδια, The War of Mine, το Dying Light 2 που λέγαμε Tech πριν, και ναι, πόσα άλλα γνωστά. Και λέω, γιατί, ας πούμε, σε μια Ελλαδίτσα, ρε παιδί μου, να μην έχουμε 10 studios που να φτιάχνουν τέτοια επίπεδο παιχνίδια, να έχουν από 150-200 εργαζομένους. Γιατί το κράτος δεν θα χρηματοδοτήσει ποτέ, ρε, και το ξέρουμε. Δηλαδή θα δώσει κανένα χιλιάρικο. Όπως στη τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Πανηγύρι να κάνω το χιλιάρικο. Ναι, ακόμα δυστυχώς αντιμετωπίζουμε κάποια προϊόντα ως μη εκμεταλλεύσιμα για τη συγκεκριμένη χώρα, γιατί αυτοί που κατέχουν τις θέσεις που πρέπει να ενισχύσουν αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να σκεφτούν ότι μια πολύ καλή ποιοτική σειρά ή ένα προϊόν στο gaming μπορεί να είναι προϊόν που μπορείς να πουλήσεις έξω. Δεν μπορούν να το σκεφτούν ακόμα αυτό. Γι' αυτό και βλέπεις πολύ χαμηλές ποιότητες στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση. Αν υπάρξει στήριξη στο gaming, γιατί ταλέντα, συγγραφείς, ηθοποιούς, εδώ στην Ελλάδα έχουμε και προγραμματιστές, και το πιστεύω αυτό που λέω, γιατί έχω γνωρίσει και αρκετούς, αλλά δεν θα στηριχθεί αυτός ο τομέας από τους δεινόσαυρους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω. Ελπίζω να προλάβω, ως gamer το λέω αυτό, ελπίζω να προλάβω την αλλαγή αυτού του πράγματος και να νιώσουμε κάποια στιγμή ότι αυτά τα πράγματα μπορούμε να τα πουλήσουμε έξω. Όπως έκανε η Πολωνία, όπως κάνουν τόσες πολλές άλλες χώρες. Μπορεί να το έχει εξαγωγικό προϊόν, έτσι. Δηλαδή να σου κάνει ένα τζίρο που σου κάνει η φέτα, ξέρω εγώ. Έτσι, και προσέξτε, λες, μιλάμε για παγκόσμια αγορά. Μιλάμε για μεγαλύτερη στον πλανήτη. Ακριβώς. Δεν νιώθουμε ακόμα, όχι. Μας ενδιαφέρει. Έχουμε στείλει μια ταινία στα Όσκαρ, τη φετινή μας επιλογή για τα Όσκαρ, τον Digger, το οποίο το είδα χτες. Είναι ταινιάρα. Και όσοι την ξέρουν. Την ξέρουν mouth to mouth. Από το Facebook την έμαθα εγώ, ρε. Από το Facebook, από το Video Club και από αυτά. Μεταξύ μας. Δηλαδή δεν προωθήθηκε ποτέ, δεν πήρε. Δεν ξέρω αν πήρε. Καλά, δεν μπορώ να ξέρω. Δεν πίσω, ξέρω αν πήρε λεφτά άλλο και να την κάνει. Μια διαφήμιση αλλά ποτέ στην τηλεόραση. Μια διαφήμιση τέτοιο, ναι, τουλάχιστον. Για, δεν τους ενδιαφέρει. Όποιος το δε τον Digger, το δε. Μπορεί του χρόνου θα μπει στα Oscar. Αν μπει στην πεντάδα, ξέρω εγώ, για International Feature Film. Α, έχουμε τον Digger εμείς. Πάμε λίγο. Όπως έγινε με το Λάνθιμο, ας πούμε, κτλ. Δεν ασχολείται κανένας μέχρι να γίνει το όνομα. Δεν. Δείτε ποια προϊόντα στην Ελλάδα που λένε πρώτα. Τα realities, η κιτρινίλα, ποιο games. Δεν είναι και στις ταινίες και αυτό που είπες. Δηλαδή βλέπω, ας πούμε, εγώ ξένες ταινίες και σειρές και στο τέλος τα credits, ας πούμε, σου λέει χρηματοδοτήθηκε από το Ινστιτούτο του Καναδά, National Card. Νομίζω το Disco Elysium, ας πούμε, που είναι από ένα νεοσύστατο στούντιο, πρώτο παιχνίδι, νομίζω χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση της Αυστραλίας. Βλέπω κάτι Σουηδίες, Μουηδίες, βγάζω το Inside. Όλα, το Inside, όλο από τη Δανία. Όλο. Πόσο, 250 χιλιάρικα έδωσαν, κάτι τέτοιο. Θα σου δώσει τώρα εδώ, με δουλεύεις, θα σου δώσει εδώ η χώρα σου 250 χιλιάρικα. Το ακούσε αυτό ο Μητσοτάκης, που κάνει και podcast τώρα. Το είδα από το Βαγγέλη, από το VG, τα παιδιά που ανέβασε το. Θα πας με ερευνητικά. Μητσοτάκη που κάνει podcast, λέω, μας κλέψει και δουλειά, ρε παιδιά. Δεν γίνεται αυτό. Θα πας με οικονομική ανάλυση και θα πεις ότι, παιδιά, αν πουληθεί αυτό, ξέρω εγώ, στα stores και στις πλατφόρμες, ξέρω εγώ, 12 ευρώ, 15 ευρώ, θα μας αποφέρει αυτό το κέρδος σε φόρτα. Και θα σου πούνε, τι είναι αυτό. Βγάλε ένα σύριαλ να τελειώνουμε. Μάνες, γυναίκες, παιδιά να σκοτώνονται. Βάλ το στην Κρήτη με μία. Άκου ιδέα. Κρήτη, Βεντέτα. ναι, δηλαδή αυτό θυμάμαι έλεγα στο UK, ας πούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ότι φοροαπαλλαγές, ξέρω εγώ, για studios, χρηματοδοτήσεις, για. Δεν τυχαίο που έχουν πάει όλοι στη Μάλτα. Σχεδόν όλοι οι προγραμματιστές και οι εταιρείες υπάρχουν, είναι στη Μάλτα αυτή τη στιγμή. Άμπρα, το μέτρο στη Μάλτα είναι, γιατί ήταν Ουκρανία, αλλά είχε σημείο ότι είχε συμβεί, ξέρω εγώ. Γιατί πάνε στη Μάλτα, ξέρετε τι έκανε η Μάλτα. Η Μάλτα είπε 4% φορολογία και τίποτα άλλο επιπρόσθετο.
μας δίνεται το 4%. Και πήγαν όλοι. Τα λέμε. Έφυγα. Πάμε. Μάλτα. Ναι, παιδιά. Αντίο. Για. Φυλάκια. Θα κάτσω εγώ στην Ελλάδα να φορολογηθώ 20% και 24% ΦΠΑ και. 4% η Μάλτα για όλα. 4% από αυτά που θα βγάλει θα μου τα δώσει εμένα. Και δεν ζητάω τίποτα άλλο. Και πήγαν όλοι εκεί. Στην Ελλάδα, για να κάνει, έχει αναγκαστικά μέτοχο το κράτος. Έχετε εδώ πέρα, σου λέει Ελλάδο. Θε, δεν θε, εδώ είμαι. Μην το πολιτικοποιούμε τώρα, γιατί έχουν γίνει και μεγάλα πράγματα. Έχουν δηλαδή. Συμφωνώ. Δεν του. Όχι. Όχι, θα σου πω εγώ. Μια αλλαγή που παρατήρησα τώρα, τα τελευταία χρόνια και πε μου. Για πε μου, λέω ψέματα. Δεν έχουν ανεβεί, α πούμε, έστω ένα καλό που έγινε. Το να γίνονται ξένες σειρές και ταινίες στην Ελλάδα, ρε παιδί. Θα γίνει τώρα και μετά από. Τα ακούω, ναι, 2021 επιτέλους κάναμε κι εμείς ένα βήμα μπροστά. Είμαστε ακόμα 180 χρόνια πίσω. Πάμε 60 από δεν είναι καλά. Στους τυφλούς, ξέρεις, άμα βλέπεις από ένα μάτι, λες εντάξει, κάτι κάνω. Πάντως, η Ελλάδα έχει κατάρα έτσι. Ό,τι ταινία έρχεται απ' έξω και γυρίζεται εδώ, βγαίνει η μάπα. Ποια ήταν τώρα με τον. Άλεξ, ποια ήταν εσύ. Σταθάμ, με το Σταθάμ. Όχι αυτό το άλλο τώρα. Netflix. Με έναν που παίζανε και κυνηγητό. Που γυρίστηκε και εδώ κοντά, στα Γιάννα, στα χωριά μας. Μπέκετ. Τραγωδία. Λοιπόν. Έχω ήδη μπει στο mood, μιλάω σιγά. Ναι, ναι. Και εγώ θα σου λέγα ότι πρέπει να κλείσουμε. Μπορούμε να μιλάμε πραγματικά, ζήσει, κατάλαβε. Δε, μπορούμε απλά να αφήσω ανοιχτά μικρόφωνα και να μιλάμε έτσι, να ανοίξω και ένα live και εντάξει, 6 ώρα το πρωί, ελάτε μας μαζέψετε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας έχω και θέμα το οποίο μου βγήκε κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας. Best. Δύο είναι διπλό θέμα. Best gaming moments in history για όλους μας. Σαν αυτό που λέμε για το πρωί. Πολύ δυνατό. Και καροτάκι για την επόμενη φορά. Best opening sequence in any game που έχετε παίξει. Εντάξει, οκ, άλλη φορά. Άλλη φορά. Έχω στιγμές δυνατές. Ήδη σκέφτηκα πολλές. Αλλά no spoilers, πάμε. Πριν κλείσουμε τελείως, θέλω να μας πεις, Ζήση, αν κάποιος δεν σε χόρτασε, πού μπορεί να σε βρει και να σε απολαύσει, είτε επαγγελματικά, είτε σαν streaming ή κάτι άλλο. Να πούμε φυσικά streaming ότι έχω το Boomer Stream, όπου όποτε βρίσκω χρόνο στριμάρω σιωπηλά και ψιθυριστά στο Twitch, Zdrumus είμαι στο Twitch, στο κανάλι μου στο YouTube, Zdrumus, στα Instagramια, στα Facebookια, Zdrumus, Zdrumus. Με ρωτάτε πάρα πολύ, με ρωτάνε πάρα πολύ, γιατί 2S. Γιατί παιδιά, άμα γράψω Ζήσεις, εσύ μπορεί να το ξέρεις Ζήση, 1S το όνομα μου στα αγγλικά είναι Zaizaiz. Ναι. Άμα το προφέρει κάποιος, ναι. Ζάιζακ. Λοιπόν, οπότε. Ζάιζακ, Ρομπόγια. Λοιπόν, οπότε Facebook εκεί, στο θέατρο Τετάρτη με Κυριακή, στο θέατρο Λαμπέτη σε Σουάρια Δολοφόνου, στο Reboot. Μια κομμωδία που είμαστε. Παίρναμε καλά για αυτά, όσο τουλάχιστον ακόμα μπορούμε μέχρι να ξανακλείσουμε ή μέχρι να πεθάνουμε όλοι. Ένα από τα δύο. Με μια αισιόδοξη νότα να κλείσουμε. Μακάρι το δεύτερο τουλάχιστον έτσι. Lost Boys in Blusa. Τώρα την είδα. Εντάξει. Εντάξει. Είσαι, μπήκες μέσα στο κλίμα κατευθείαν. Μπήκες μέσα στο κλίμα. Το καλύτερο κλείσιμο. Σέχω. Twitter έχεις. Έχω και Twitter, επειδή όμως είμαι boomer, το χρησιμοποιώ πολύ λιγότερο, αλλά ναι, έχω. Όλα στο description, έτσι. Μπείτε κάτω να τα και TikTok, έχω TikTok, ρε. Βρενιάτα, έχω TikTok. Καλά, από όλα αυτά που έχεις TikTok έχεις. Και OnlyFans. Από εκεί τροσωμή, φαντάζομαι. Παιδιά, πάει σε ιδιωτικό. Ο γιος μου πήρε να βγουν τα έξοδα. How to. Έτσι, όλη φάση εκεί πέρα. Μάλιστα. Ζήση, χάρηκα πάρα πολύ, ρε φίλε. Περάσαμε πολύ καλά. Χάρηκα κι εγώ, Ζήση. Πραγματικά χάρηκα, παιδιά. Αυτές τις κουβέντες μπορούν να κάνουν για ώρες. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Ανανώνουμε το ραντεβού. Stay safe. Να είστε καλά. Και θα συνεχίσουμε να σα διαβάζω. Ενημερώνομαι και μιλάμε. Δεν χανόμαστε. Να είστε καλά. Δεν χανόμαστε. Φιλάκια σε όλους, παιδιά. Ευχαριστούμε για το κλικ που ρίξατε να μας δείτε για άλλη μια εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη. Τσάτσαο. Φιλάκια. Φιλάκια.